Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και απόψε μαζί μας εδώ στις παρεμβάσεις. Είναι σήμερα Τρίτη, είναι 5 Δεκεμβρίου. Να καλησπέρα στον Δημήτρη Στούμπο. Γεια σου Δημήτρη μας. Το Χρήστο Κόνστα. Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σας. Και την Ομίγυρη που είναι εδώ, τους προσκεκλημένους μας. Η κυρία Άννα Καραμαλή, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Στο νότιο τομέα της Αθηνών. Τα λέγαμε προεκλογικά αυτά, να τα θυμίζουμε καμιά φορά και προεκλογικά. Κανονικά πρέπει. Τον κύριο Δημήτρη Χατζησοκράτη, από τη μέλος κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας. Την κυρία Φιχαλάτση, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς. Λοιπόν, πολλά και σημαντικά νομίζω και διάφορα έχουμε να πούμε, κυρίως θέματα της καθημερινότητας. Μην μας κάνεις καμία έκπληξη πάλι στην αρχή της συζήτησης. Δεν υπάρχει δεχθεί καμία έκπληξη. Ναι. Μετά. Okay, δεν μην κάνω έκπληξη. Μετά. Έχουμε καινούργια ο πρόεδρος στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Α, εντάξει, okay. Πες το όνομά του. Η κυρία. Είναι η κυρία Σαρή. Ωραία, okay, στη θέση του κ. Λιανού. Φτάνει. Και λύνεται φτάνει, μία κρεμότητα. Φτάνει, δεν σε αφήνω να πεις τίποτα άλλο. Okay. Είπαμε, θα λες για να βάζουμε τίτλους. Okay. Αφού δεν έχεις πει, θα τα πεις μετά τα υπόλοιπα. Okay. Λοιπόν, θα μας επιτρέψουν οι προσκεκλημένοι μας να μας δώσουν λίγα λεπτά, να δούμε λίγο γρήγορα την επικαιρότητα και αμέσως μετά θα μπούμε στην κουβέντα για τα θέματα που αφορούν όλο τον κόσμο. Φορολογικό για παράδειγμα, Χρήστο, σε εσένα παλιστρέφομαι. Στο φορολογικό υπάρχει μια είδηση. Αυτό που αφορά δηλαδή τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ακριβώς. Έτσι, ναι. Γιατί το υπόλοιπο φορολογικό νομοσχέδιο είναι νομίζω και αποδεκτό από την κοινωνία και θα περάσει πολύ εύκολα. Το θέμα της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών είχαμε σήμερα και μια συγκέντρωση μεγάλη. Νομίζω ότι. Η σημερινή. Ναι, όχι. Μεγάλη. Ήταν εκεί ο Δημήτρης. Εγώ είχα πάρει πολύ μεγάλη. Ήταν λίγο μικρότερη από την προηγούμενη. Ήταν λίγο μικρότερη. Μάλιστα. Άρα μεγάλη. Έκανα το. Επειδή είσαι και παλιός, Δημήτρη μου. Επειδή είσαι και παλιός. Σε σχέση με το μεγάλο χαμό που γίνεται, δεν θα την έλεγα μεγάλη. Η είδηση είναι ότι θα υπάρξουν. Δυναμική, ναι. Δυναμική, ναι. Δυναμική, ναι. Η είδηση είναι ότι θα υπάρξουν κάποιες ακόμα παρεμβάσεις τελευταία στιγμή, δηλαδή μερικές ακόμα εξαιρέσεις στην εφαρμογή του ενιαίου φορολογικού ποσού του, αλλά θα δούμε τις τελικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης. Δηλαδή θα κάνει μία παραχώρηση ακόμα η κυβέρνηση. Να θυμίσουμε ότι οι οδηγοί ταξί είναι στο πανελλαδικά από χθες στην Αθήνα, από σήμερα και αύριο. Mm-hmm. Αυτή ήταν η πιο δυναμική παρουσία σήμερα. Μαζί με τους δικηγόρους. Οι ταξιτζίδες έχουν άλλο πρόβλημα. Δεν έχουν πρόβλημα με το φορολόγητο. Οι ταξιτζίδες έχουν πρόβλημα με το μηχανάκι που θα μπει στα ταξί και από εδώ και πέρα θα είναι υποχρεωτικό. Από την πρωτοχρονιά θα είναι υποχρεωτικό το POS. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα για αυτούς που έχουν μάθει να ζουν και να φορολογούνται αλλιώς. Ο κ. Λιμπερόπουλος, λοιπόν, που μίλησα μαζί του σήμερα το πρωί, άφησε να εννοηθεί μπορεί επειδή την Πέμπτη θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, δεν είναι αύριο. Μην τυχόν και την πάνε την απεργία του και την Πέμπτη. Γενικώς είναι μια απεργία την οποία την καταλαβαίνουμε. Η απεργία του ταξίδι καταλαβαίνουν και οι πολίτες. Όταν κάνουμε απεργία εμείς, ας πούμε. Δημήτρη, αύριο και μεθαύριο θα την καταλαβαίνουν και την απεργία. Δεν και όλα. Δεν έχει μεγάλη κίνηση δρόμου. Και μεθαύριο έχει Σουλτάνο. Νέο Σουλτάνο. Οι δικηγόροι επίσης και άλλοι επαγγελματίες. Τώρα... Για τους δικηγόρους θα βάζα στοίχημα ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχει τελειώσει η κινητοποίηση. Άμα ψηφιστεί ο νόμος, δεν είναι. Το συνηθισμένο είναι, άμα ψηφίζει την αζόμα, σταματάνε οι κινητοποιήσεις. Έχει νόημα. Ναι, νομίζω ότι τελειώσαμε με τους δικηγόρους. Τελειώσατε. Τι σημαίνει τελειώσατε. Ότι θα έχουν τελειώσει οι κινητοποιήσεις τους πια. Πάντως σήμερα οι δικηγόροι ήταν αρκετοί. Ναι. Και οφείλω να πω, επειδή είχαμε εδώ χθες τον κύριο Βερβεσό, ότι ο κύριος Βερβεσός έκανε την πιο δυναμική ομιλία. Οι άλλοι ήταν λίγο ησυχούλοι. Πάντως οφείλω να πω επίσης ότι ο κύριος Βερβεσός που ήταν χθες το βράδυ εδώ πέρα με τον κύριο Γεωργιάδη από εδώ και εδώ, κύριο Βερβεσός, είπε, που έχει πει ότι ο νόμος Κατρούγκαλου, μάλλον ο νόμος Χατζηδάκη. Το ζυγοστάθμι σε καλύτερο. Χειρότερο νόμο Κατρούγκαλου, τώρα είπε ότι δεν είναι χειρότερο. Είναι, πώς το είπε. Μία ή άλλη. Μία ή άλλη. Τα ίδια. Μας παρακολουθούσε η Άννα χθες το βράδυ την εκπομπή και είπε μία ή άλλη. Δηλαδή το κατέβασε με τις αλλαγές οι οποίες έγιναν. Τώρα, και φεύγοντας ήταν και χαρούμενο. Τώρα δεν ξέρω πώς ήταν φεύγοντας, δεν παράγω πώς ήταν φεύγοντας ο άνθρωπος. Πάντως η αλήθεια είναι πως έγινε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Γεωργιάδη εδώ, αν και δεν είναι δικό του το αντικείμενο του Υπουργείου του. Εν τούτης έκατσε και συζήτησε μαζί του και νομίζω ότι είχε ένα ενδιαφέρον. Επίσης να σου πω ότι η νέα πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού λέγεται Sharp, όχι Sarri. Έκανα λάθος. Sharp, ξένη είναι. Evelyn. Ναι, να πω και εγώ μια είδηση που αφορά τους νέους 18 και 19 ετών που δεν πήγαν να πάρουν το 150 το Youth Pass. Το Youth Pass, ναι, και για το οποίο έκανε και αυτό το,
το βίντεο στο TikTok. Φοβερό το βίντεο αυτό. Παίρνει παράταση, παίρνει παράταση μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου. Είχαν μείνει 90.000 πριν από τρεις μέρες. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι. Προφανώς θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν πήγαν. Παιδιά που δεν πήγαν. Εγώ απορώ δηλαδή γιατί δεν πήγανε. Δεν το ξέρανε, δεν ενημερωθήκανε. Μπορεί να πάνε τώρα, δεν το ξέρανε. Θα έχουν μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου τα παιδιά που είναι 18. Και θα πάνε σε χαροπλαστία που δεν είναι τον κύριο Κασελάκη με τα κεράκια. Μπορούν να πάρουν τα 150 ευρώ. Θα πει δεν είναι καμιά περιουσία, αλλά κάτι είναι. 150 ευρώ για τα παιδιά αυτά, κάτι είναι. Λοιπόν, τώρα, στα υπόλοιπα. Είχαμε πρεμιέρα σήμερα στη Βουλή του Νέου Κόμματος, της Νέας Αριστεράς. Κανονική πρεμιέρα αύριο θα είναι. Κανονική θα είναι πρεμιέρα αύριο. Γιατί θα είναι και οι τοποθετήσεις των επικεφαλής, θα πάει και ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι. Στις 11. Νέα Αριστερά τώρα, όπως New Left. Θα είναι το νομοσχέδιο. Καλά το πας, γιατί είσαι και Ευρωπαίος, είσαι και Ανατολίτης. Η συζήτηση του νομοσχεδίου ελεύθερης επαγγελματίας θα είναι η πρεμιέρα για τη Νέα Αριστερά. Είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω και θα το επιδιώξουμε στα πάνελ που έρχονται τις επόμενες μέρες να έχουμε ένα εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ μαζί μας και ένα εκπρόσωπο του κόμματος αυτού. Θέλω να δω τι διαφορετικό θα λέει ο ένας από τον άλλον και ο άλλος από τον έναν. Σήμερα δηλαδή είχαμε πάντως μια πρώτη διαφοροποίηση. Στην ψηφοφορία. Στο θέμα της εξετασικής για τα Τέμπη. Ναι. Όταν δημιουργήθηκε αυτό το ζήτημα με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Με την εξαίρεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Την οποία ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία ψήφισαν την εξαίρεση. Όλα τα άλλα κόμματα, μεταξύ των οποίων. Χαμός αν έγινε. Κατάλαβα καλά και η Νέα Αριστερά. Πάνε οι καρδούλες από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Πάνε οι καρδούλες, πάνε. Δύσκολα οι καρδούλες η κυρία Κωνσταντοπούλου, προεκλογικά τις δίνει, αλλά μετά. Δύσκολα οι καρδούλες. Λίγο καιρό ξεποστέλνει. Δύσκολα. Λοιπόν, έχουμε τον Ερντογάν που έρχεται στην Αθήνα. Καλά, έχουμε το θέμα της ακρίβειας, θα πούμε και έχουμε να πούμε πολλά. Μέσα στη διάρκεια της εκπομπής, γιατί είμαστε πια στις 5 Δεκεμβρίου, πλησιάζουν οι γιορτές, ο κόσμος ψάχνει και ψάχνεται στα σούπερ μάρκετ και παντού και δυσκολεύεται πάρα πολύ. Όπως και το θέμα των κόκκινων δανείων. Για το νομοσχέδιο αυτό για τους services που φέρνει κάποιες αλλαγές. Λοιπόν, θα δούμε αν αυτές. Σήμερα είχαμε και τα δύο βαριά πρόστιμα σε δύο τις μεγαλύτερες εταιρείες που κάνουν διαχείριση κόκκινων δανείων. Το Ντουβάλι ήταν η μία. Το Ντουβάλι και η ΣΕΠΑΛ. Και η ΣΕΠΑΛ. Το Ντουβάλι είναι πολύ μεγάλη εταιρεία, έτσι. Ναι, αφορά παλιότερες υποθέσεις. Δηλαδή έχουν επιδικαστεί αυτά τα πράγματα. Αλλά αφορά πάνω σε ενόχληση δανειολήπτη που είχε ήδη εξοφλήσει το δάνειό του και παρόλα αυτά τον ενοχλούσαν. Και πολύ κακή συμπεριφορά κάποιον σε κάποιες περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση έχουμε τα πρώτα πρόστιμα 670.000 ευρώ. Χρήστο μου, καλό αλλά αργά θέλω να πω. Δηλαδή άργησε πάρα πολύ να γίνει αυτό. Η ταλαιπωρία που υφίσταται κόσμος από αυτή την συμπεριφορά κάποιον, εγώ δεν λέω όλων, κάποιον από αυτές τις εταιρείες αυτές είναι απαράδεκτη. Ναι. Ακούς τι γίνεται κάθε βράδυ με ανθρώπους που μας λένε ζητάμε στοιχεία, ζητάμε τι χρωστάμε, δεν μας δίνει κανείς τίποτε. Εγώ σου λέω και να έχουν και μια δόση υπερβολής. Ψέματα δεν λένε οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει. Ναι. Το πρόβλημα είναι πραγματικό και το παραδέχονται και οι ίδιοι. Ναι. Δεν, οι servicers αυτοί, οι διαχειριστές, δεν είναι τράπεζες. Εκπροσωπούν τις τράπεζες. Δεν έχουν τα στοιχεία των τραπεζών, δεν έχουν τους μηχανισμούς και τις υποδομές των τραπεζών. Άρα, στο θέμα αυτό της εξυπηρέτησης και της διαφάνειας, υστερούν. Είναι και λίγο του γιούρου σου, όπως λέγαμε κάποτε. Ακριβώς. Δηλαδή, και είχαν ακριβώς αυτό το πράγμα. Επειδή πιεζόντουσαν από τους επενδυτές να πάνε να φέρουν γρήγορα αποτελέσματα και φέρουν αποτελέσματα και έχουν και μεγάλη κερδοφορία, στηρίχθηκαν σε αυτό. Τώρα ήρθε όμως η ώρα και deadline, η προθεσμία θα είναι μέχρι 31 Μαρτίου. Πρέπει να υπάρχει μια πολύ διαφανής πλατφόρμα μία από αυτές μπορώ να το πω νομίζω η Intrum έχει ετοιμάσει ήδη την πλατφόρμα, την έχει θέσει σε εφαρμογή. Μάλιστα. Από σήμερα κιόλας. Λοιπόν, και να κλείσουμε και να πάμε στους καλεσμένους μας. Έρχεται ο Ερντογάν μεθαύριο. Αύριο καταρχήν υπάρχει, είναι η επέτειος της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου. Θα έχει εκδηλώσεις στη διάρκεια της αυριανής μέρας και της νύχτας και θα υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αστυνομικά μέτρα. Ελπίζω τα πράγματα να κυλήσουν ομαλά, γιατί είναι και η παραμονή της επίσκεψης Ερντογάν, που επίσης θα έχουμε 3.500 αστυνομικούς δρόμους για την επίσκεψη Ερντογάν, που είναι την Πέμπτη, η οποία θα είναι κάποιες ώρες, λένε. Fast track. Αν δεν μας επιφυλάσσει κάποια έκπληξη όπως. Δεν νομίζω τώρα, αφού φτάσαν στο σήμερα, λένε και τα ωράρια. Ναι, όλα και το λογικό είναι μέχρι σήμερα. Δεν μπορεί να πει αύριο θα πάω μεθαύριο στη Θράκη. Είναι λίγο δύσκολο αυτό, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν. Πάμε, ξεκινάμε με το φορολογικό, που είναι αυτό που θα συζητηθεί αύριο και μεθαύριο στη Βουλή. Και θα πάμε λίγο ανάποδα την κουβέντα μας. Από εσάς θα ξεκινήσω, κύριε Χατζοκράτη. Έχει κάνει αλλαγές κυβέρνηση. Ποιας δηλαδή?
Δεν τις έχετε παρακολουθήσει. Όχι, για να ακούσω. Τι αλλαγές εννοείται γι' αυτό. Η ερώτησή μου είναι. Καταρχήν το τέλος επιτιδεύματος. Α, θα το κάνει 50. Θα το κάνει 50% για όλους. Μία σημαντική. Δεύτερον, ο τρόπος που φορολογούσε αρχικά το νομοσχέδιο, αν πω κάτι λάθος, Χρήστο με διορθώνεις. Σταδιακά από τα κάτω εισοδήματα προς τα πάνω, άλλαξε πολύ σημαντικά, έτσι ώστε να μην πηγαίνει σε πάρα πολύ μεγάλα ποσά πάρα πολύ γρήγορα. Η κλιμακωτή αύξηση. Η κλιμακωτή αύξηση, ακριβώς. Αυτές νομίζω είναι και οι δύο ίσως πιο βασικές. Θα τις δούμε αύριο στην Ολομέλεια. Και τεκμήριο μαχητό για όλους. Και τεκμήριο μαχητό για όλους. Το οποίο βέβαια είναι, εκεί... είναι η απόλυτη σχιζοφρένεια, μου επιτρέπετε. Εκεί διότι το τεκμήριο θέμα. Και μαχητό είναι, υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση. Εκεί έβαλε ένα θέμα και ήθελε να σώσει το βράδυ. Περί αυτού πρόκειται. Και είπε τεκμήριο μεν, αλλά τι θα πει αυτό. Πληρώνεις πρώτα. Ναι. Μετά προσφεύγεις. 3-4 χρόνια περιμένεις να γίνει, γιατί έτσι αργούν τα πράγματα. Πληρώνεις το 1444 κάθε χρόνο. Έτσι, τουλάχιστον τα 1444 τα πληρώνεις και μετά περιμένεις τα 3-4 χρόνια θα γίνει. Είναι έτσι, θα δούμε αν θα γίνει. Όπως έλεγε και η Μήτρη, μετά θα κάθεσαι. Σωστό. Θα δούμε αν θα γίνει έτσι, γιατί πια η έλεγχη είναι πιο γρήγορα. Είμαι όλος αυτιά να ακούσω οτιδήποτε. Αύριο στην Ολομέλεια θα τα δούμε πιο συγκεκριμένα για να μιλάμε πάντως με ακρίβεια. Είναι πιο εύκολο, γιατί να ελέγχεις κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι αδικείται και να πει εγώ αδικούμε, έλα να με ελέγξεις, δε στα βιβλία μου, δε στα λογαριασμούς μου. Από το να τρέχεις και να κάνεις αλλοτικούς ελέγχους σε όλη την επικράτεια, ψάχνοντας να βρεις το 71% των ελεύθερων επαγγελματιών. Μάλιστα. Κύριε Χατζησοκράτη. Χαμηλότερο από τον 100%. Κύριε Κώστα, ας μην βιαστούμε σε αυτό. Τώρα, ο κύριος Πιτσιλής, λοιπόν, ο κύριος Πιτσιλής, στη συζήτηση που έγινε με τους 21 φορείς ενώπιον της Επιτροπής, ο 22ος, ο κύριος Πιτσιλής, τι έκανε και είπε, ρε παιδιά, έχουμε δυσκολίες μεγάλες για τους ελέγχους. Προσέξτε. 7-8 χιλιάδες πρέπει να κάνω τώρα και προχώρησε περισσότερο και λέει μέχρι 20-25 χιλιάδες θα κάνω. Για φανταστείτε να πούνε όλοι ότι δεν διαφωνούμε, μάλλον διαφωνούμε και θέλουμε να μας ελέγξετε. Δεν θα το πούνε, λοιπόν, κύριε Χατζησοκράτη. Όπως δεν το είπανε και στο τεκμήριο του Ισοκράτη. Και αν το πούνε. Λοιπόν, και αν το πούνε, εγώ θέλω να πάω παραπέρα. Στα τεκμήρια διαβίωσης. Διαβίωσης πήγαν 45 άτομα. Δεν το θεωρώ το πρόβλημα αυτό. Μακάρι να υπήρχαν τα τεκμήρια και όλα αυτά να προχωρούσαν και να λειτουργούσαν κλπ. Θέλω να πω όμως ότι έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα ελέγχων. Και επίσης η λογική του τεκμηρίου και της, από την άλλη μεριά της μαχητότητας είναι δύο αντιφατικές έννοιες. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό τόσο καιρό. Θα σας πω γιατί. Υπάρχει τεκμήριο. Αν όμως μπορείς εσύ σου ξαναλέω, να πεις ότι ξαναλέω, εγώ... Ναι, δεν πειράζει. Αν όμως δεν πειράζει. Υπάρχει τεκμήριο. Αν όμως εσύ μπορείς να αποδείξεις ότι δεν χρειάζεται να φτάσεις αυτό το ποσό, απόδειξέ το. Αυτό είναι σε μια λογική... που... Υπήρχε και παλιά αυτό. Ναι, έτσι δεν είναι. Μαχητότητα, αλλά γι' αυτό δεν λειτουργούσαν όλα αυτά τα πράγματα. Διότι η μαχητότητα έφερνε τι θέλουμε γενικότερα ως πολιτεία πλέον. Βγάλε τώρα τα κόμματα. Τα έχετε δει τα ποσά, κύριε Χατζησοκράτη, που λέει το Υπουργείο Οικονομικών ότι δηλώνονται. Σήμερα έβγαλε κάτι λίστα τη Σύνδεση Καθημερινή, χθες νομίζω. Χθες, σήμερα δεν θυμάμαι. Σήμερα νομίζω τι λίστε. Που λένε ποσά τα οποία είναι εντυπωσιακά χαμηλά για επαγγελματικές ομάδες. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι ζουν με 10.000 ευρώ 250.000 άνθρωποι. Ελεύθεροι επαγγελματίες που ζουν από αυτό. Γιατί λένε είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και ζω από τη δουλειά μου. Και πόσα βγάζεις, λιγότερο από 600 ευρώ το μήνα. Και ζω τόσα χρόνια. Όλα αυτά. Και έχω κάνει οικογένεια. Κοιτάξτε, έχετε, κύριε Κώστα, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι υπάρχουν τέτοια ζητήματα πάρα πολύ και σοβαρά. Η γενίκευση βάζει τα προβλήματα και η οποία έχει μια γενίκευση η οποία είναι προβληματική. Είναι γενικότερα προβληματική. Γιατί το οριζόντιο είναι το τέλος. Πώς το λέμε, επιτεδεύμα. Αυτό είναι μια ρώσια οζόντι. Λοιπόν. Όλοι πληρώνουν 650 ευρώ. Και τώρα θα πληρώνουν 300. Αυτό είναι το ρώσιο. Όμως σου λέω ότι με κάποια κριτήρια. Θα πληρώνουν πάλι. Τώρα όμως λένε. Φυσικά φόρο. Όλοι πρέπει να πληρώσουν φόρους, κύριε Χατζησοκράτη. Όχι. Όλοι πρέπει να πληρώνουν φόρους. Δεν πρέπει να έχει μια κλιμάκωση όλα αυτά τα πράγματα. Δεν το θεωρείτε. Η κλιμάκωση είναι το κατώτατο ημερομίσθιο στην Ελλάδα. Ακριβώς. Αυτή είναι η κλιμάκωση. Ότι δεν μπορείς να είσαι επαγγελματίας 10-15 χρόνια. Λοιπόν, και μεταξύ, να επισημάνουμε ένα στοιχείο το οποίο είναι ιδιαίτερα σοβαρό για να το παρακολουθούν και όλοι οι πολίτες και άντρες και γυναίκες που μας παρακολουθούν εδώ. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν φόρος πώλησης των μετοχών.
Ρε παιδιά, πολλά πληρώνουν. 0,5% πληρώνουν. Να το κάνουμε 1%. Τους καημένους είναι πολλοί που έχουν μετοχές. Μείον 21 εκατομμύρια για το κράτος. Να, μα έχουν και το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου. Από 0,5% σε αυτό, να μην το πάμε στο μισό, λιγότερο το μισό, στο 0,2. Λοιπόν, άλλα 22 εκατομμύρια τρόπο, που μας δηλαδή, δίπουν από εκεί. Ότι φροντίζουν κάποιοι για αυτούς οι οποίοι έχουν ψηλά εισοδήματα. Στις συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες τις οποίες προσβλέπουν, ναι. Δηλαδή στους έχοντες κατά κύριο λόγο. Αυτά την ώρα την ίδια στιγμή, 100 εκατομμύρια χρονιακά επιδόματα για ανθρώπους που χρειάζονται. Αυτή που κάνουν συναλλαγές. Τα ασφαλιστικά ταμεία που κάνουν συναλλαγές χρηματιστηρίου είναι έχοντες και κατέχοντες. Με συγχωρείτε, αυτό. Για τα ασφαλιστικά ταμεία γίνονταν αυτό. Ρε παιδιά, οι συμμετοχές που λάγανε τα ασφαλιστικά ταμεία. Γίνεται για άλλο λόγο. Ναι. Μπορείτε ναι. Ακόμα και εσείς να το καταλάβετε. Επίσης, με το ακόμα αριστερό, εσείς, ακόμα και εσείς, με το αριστερό μυαλό. Επίσης θέλω να πω. Με το αριστερό μυαλό. Υπάρχει θέμα ανταγωνιστικότητα. Υπάρχει θέμα ανταγωνιστικότητα. Όλα είναι ανταγωνιστικότητα. Τα πάντα. Μπορεί να είναι ανταγωνιστικό. Κύριε Κώστα, ένα λεπτό. Υπάρχει μια λογική. Όλα είναι ανταγωνιστικότητα. Δίνουμε τη δυνατότητα να προχωράει το πράγμα. Φορολογούμε όπου βρίσκεται, οτιδήποτε γίνεται. Γιατί δεν φορολογούμε οτιδήποτε. Γιατί το λέτε αυτό. Όχι, σε ποιον το λέτε αυτό. Κόβεται. Γιατί το λέτε. Σα είπα δύο πράγματα που δεν είναι με τους έχοντες. Είναι σαφές αυτό που είπατε. Είναι για τους έχοντες μόνο. Βέβαια, μόνο με αυτούς δεν έχει ο άλλος μετοχές να πάρει εκεί. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιοι παίρνουν μετοχές. Μια παρατήρηση. Με αυτούς μόνο δεν κερδίζει εκλογές. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, σωστά, το λέτε. Κυρία Χαλάτση. Σωστά το λέτε. Δεν κερδίζει εκλογές. Μόνο θέλω να σας πω, αυτό είναι το θέμα το χοντρό. Και θέλω να σας πω και επίσης. Κλείστε, μην είστε κι άλλοι. Μην πείτε τίποτα άλλο. Έχουμε χρόνο εδώ πέρα. Έχουμε σχεδόν μία ώρα μπροστά μας. Λοιπόν, κυρία Χαλάτση, παρακαλώ. Αυτό σημαίνει ότι ακολουθεί τη ρίση του κυρίου Κασελάκη ότι πάτε για πρωτιά. Όχι, να σας πω κάτι. Γι' αυτό μάλλον το πω. Και αυτό καλά έκανε και το πω. Και αυτό καλά κύριε έκανε. Κύριε Χαλάτση. Αφήστε με, κύριε Χαλάτση. Αγαπητέ Δημήτρη, είσαι πληθωρικός όπως πάντα. Και γι' αυτό 30 χρόνια που το ξέρω έτσι. Όταν βρισκόμαστε, είμαστε σε μια αντίστοιχη διαδικασία. Σωστό. Εμείς αυτό που λέμε για το φορολογικό νομοσχέδιο από την αρχή του, είναι ότι οτιδήποτε είναι οριζόντιο, όπως το είπατε και πριν, στο δικό σας λόγο, είναι άδικο. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση εν έτη 2023 που πλέον έχουμε την τεχνολογία που μπορεί να κάνει τους ελέγχους που απαιτούνται για να μπορεί να βρει ποιοι είναι οι φοροδιαφεύγοντες, να προκρίνει τεκμήρια που είναι πιο παλιάς λογικής, που και τότε όταν εφαρμόστηκαν, που δεν είχαμε την τεχνολογία, δεν απέδωσαν τους φόρους που θα έπρεπε. Όταν βάζουμε ένα τεκμήριο, συνήθως αυτοί που πλήττονται είναι αυτοί που βγάζουν λίγα. Όχι αυτοί που βγάζουν πολλά στην αντίστοιχη κατηγορία. Ίσα-ίσα και όταν βάζουμε ένα τεκμήριο, αυτός που βγάζει πολλά και τα δήλωνε, μπορεί να αρχίσει να κατεβαίνει προς τα κάτω. Mm-hmm. Δίνουμε και μία τέτοια διάσταση και να χάνουμε και άλλους φόρους. Πολλές φορές στο δημόσιο λόγο ακούγεται ότι μα είναι δυνατόν να ζουν με λιγότερο από το μισθό, τον κατώτατο μισθό. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας έχει έσοδα-έξοδα. Ο μισθωτός έχει έναν κατώτατο μισθό. Με τα έσοδα, πολλές φορές οι δικηγόροι ή και μηχανικοί έχουν σαν έδρα το σπίτι τους. Γιατί δεν μπορούν να νοικιάσουν γραφείο. 13.000 άρα αυτό το οποίο. Ναι. Δεν είναι μεγάλο, δεν είναι μικρός αριθμός, 13.000 άνθρωποι. Ναι. Άρα λοιπόν. Άρα τα έξοδα του σπιτιού τους περνάνε στα έξοδα τα λειτουργικά τους. Περνάνε δηλαδή στα το ρεύμα τους, που πληρώνει για το γραφείο. Βεβαίως. Ζούνε δηλαδή, χρησιμοποιούν σημείο που καλύπτουν όλα τα έξοδά τους, γι' αυτό και μπορεί να τους φτάνουν τα 600 ευρώ που μένουν ως κέρδος. Αλλά κοιτάξτε ποιο είναι το ζήτημα. Ότι πάρα πολλοί το παλεύουν. 3.000 ιδιοκτήτες κέντρων διασκέδασης δηλώνουν ότι ζουν με 500 ευρώ το μήνα. Το λέτε και το. Πέντε εγώ στην δεν κάμερα. Μίλησα πέντε για τους... Επιτρέψτε μου κύριε Κόνστα, δεν θα μου πείτε τι λέω. Εγώ μίλησα για δικηγόρους και μηχανικούς. Και μου φέρατε το παράδειγμα των ιδιοκτητών των κέντρων διασκέδασης. Είναι μια άλλη κατηγορία πληθυσμού. Όπου και εκεί έχουμε 24.000 λοιπόν, δικηγόρους που δηλώνουν. Γιατί δεν ελέγχονται. Άρα λοιπόν γιατί θα πρέπει αυτό που εμείς πρέπει να απαιτήσουμε είναι η φορολογική αρχή να κάνει τους ελέγχους που απαιτείται και να δώσει εκείνα τα κίνητρα που χρειάζεται για να μπορεί σε αυτούς που θεωρεί ότι φοροδιαφεύγουν και είναι πολλοί αυτοί που φοροδιαφεύγουν και το λέει ένας άνθρωπος που είναι μισθωτός
Δεν είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και νιώθω ότι είμαι το σύνηθες υποζύγιο των φόρων σε αυτό το κράτος, έτσι όπως έδειξαν και όλες οι έρευνες. Ότι οι φόροι είναι και οι δημοσκοπήσεις. Και οι δημοσκοπήσεις δείξαν επίσης. Και οι έρευνες πάντως. Είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που προσφέρουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Οι δημοσκοπήσεις δείξαν ότι το πιο μεγάλο κομμάτι, όλο το κομμάτι αυτών, έχει πει ότι είναι σωστή κατεύθυνση αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση τώρα. Είναι, ξέρετε ποιο είναι στη σωστή κατεύθυνση, του να πιάσει την φοροαποφυγή, που αυτό δεν διαφωνούμε. Εμείς διαφωνούμε με τον τρόπο που προσπαθεί να πιάσει τη φοροδιαφυγή. Δεν έχουμε διαφορετική άποψη ότι πρέπει να πιάσουμε τη φοροδιαφυγή σε αυτή τη χώρα. Ναι. Αυτό είναι, δεν είναι καν θέμα συζήτησης. Το ζήτημα είναι ότι θεωρούμε ότι χρησιμοποιεί λάθος εργαλεία και πλήττει έναν αριθμό ατόμων που δεν φοροδιαφεύγουν, απλά δεν μπορούν να έχουν τα έσοδα τα οποία προβλέπονται με βάση αυτή την μία τελευταία διαπίστωση. Κάτι για να πάτε και στην κυρία Καραμαλή. Να πάμε. Να πω κάτι. Το 40% των δικηγόρων δηλώνει σήμερα στην Ελλάδα ότι ζει κάτω από 10.000 ευρώ το χρόνο. Το 40%. Το 32% δηλώνει ότι ζει με 6.000 ευρώ το χρόνο και το άλλο 15% από 6 έως 10.000. Και πέστε μου εσείς, παρακαλώ πολύ, με τη λογική, το πιστεύετε? Δεν πρέπει κάτι να γίνει λοιπόν, εκεί. Εκεί για να απαντήσω και αυτό και να απαντήσω και τόσο καιρό. Εκεί. Εσείς το πιστεύατε? Όχι, λοιπόν. Γιατί λέγατε πως κάνουμε κατά τη δική μας άποψη κίνητρα στους πολίτες, να πούμε ποια επαγγέλματα θεωρούμε ότι είναι αυτά που φοροαποφεύγουν ή φοροκλέπτουν, αν θέλουμε να είμαστε λίγο πιο καυστικοί. Αυτά. Η απόδειξη που παίρνεις έχει πολύ μικρότερο ΦΠΑ για να μπορείς να την εισπράττεις και αφαιρείται από τα έσοδά σου. Αυτό είναι μια βασική παράμετρος, όχι αυτό το κίνητρο που βάλαμε για να δηλώσει. Ξέρετε, έτσι. Ναι, το ξέρω. Άρα το κέρδος είναι μόνο φόρος, τίποτα άλλο. Γι' αυτό είπα δύο παραμέτρους. Ένα αφορά το ΦΠΑ και το άλλο αφορά το κίνητρο που δίνεις ότι η απόδειξή μου αυτή μου γλιτώνει δικό μου φόρο. Άρα έρχονται έσοδα στο σπίτι μου. Και το τρίτο το θέμα που... Ναι, είναι αρκετά τα ζητήματα γι' αυτό. Και το άλλο θέμα που παίζει για μένα πολύ μεγάλο ρόλο είναι να αρχίσουμε πλέον να... Ο κύριος Πιτσιλής, η ανεξάρτητη αρχή, να κάνει διασταυρώσεις. Υπάρχουν πλέον πάρα πολλοί νόμοι από το 10 και μετά. Ναι. Με έλεγχο κάνουν, τον... από ό,τι ξέρω. Δεν κάνουν ιδιαίτερα όσο αφορά την κατανάλωση. Όσο αφορά την κατανάλωση, όσο αφορά ό,τι δυνατότητα δίνει για τον έλεγχο των τραπεζών. Θέλω να πω, καθίσεις και λίγο βλέπουμε μαγαζιά τα οποία βγαίνουν στη σέντρα. Υπάρχουν αλγόριθμοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, που μπορεί να δώσουν πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα. Λοιπόν, μια τελεία. Λοιπόν, κύριε Καραμαλή. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για μια πολυεπίπεδη παρέμβαση. 11 είναι τα μέτρα, εκ των οποίων ένα εξ αυτών μάλλον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό είναι που συζητείται πιο πολύ από όλα. Απλά δεν είναι δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι και οι μέτρα ελεύθεροι. Δεν έχουν μπει στο στόχαστρο κανενός, που σημαίνει ότι είναι σε μια κατεύθυνση που γενικώς είναι... Συμφωνώ. Εμείς λοιπόν θέλουμε, τα έσοδα αυτά θα είναι 3 δισεκατομμύρια. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκ των οποίων τα έσοδα που πιστεύουμε ότι θα έχουμε από τους ελεύθερους επαγγελματίες θα πάνε στην παιδεία και στην υγεία. Και θα είναι 481 εκατομμύρια για την υγεία και 255 εκατομμύρια για την παιδεία. Όχι 56. Ορίστε. Όχι 56. Τι πάει. Το λέω γιατί αυτά τα νούμερα που δίδετε έτσι μάλιστα μόνο για... Όχι εσείς. Έχουν μια λογική και μια αίσθηση να πούμε πού θα πάνε. Μέχρι στιγμής, 4,5 χρόνια έχουμε δει αντίστοιχα πράγματα και τα έσοδα που μαζεύονται από εκεί να πηγαίνουν. Τον ομιλείτε εσείς που επιβάλλατε 30 φορολογικούς συντελεστές. 4,5 χρόνια στην κυβέρνηση. Πετσοκόψατε μισούς και συντάξεις. Διαλύσατε τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και τώρα κόπτεστε. Και έχετε πρόταξη εσείς. Δεν έχετε πρόταση. Το καταλαβαίνετε. Θα την πούμε για την πρόταση. Ναι, 10.000 ευρώ κλπ. Όχι μόνο. Άνευ σημασίας, λοιπόν. Να συνεχίσω, ναι. Γιατί σκοπός δεν είμαστε να... Σκοπός δεν είναι να είμαστε αρεστοί. Σκοπός είναι να είμαστε χρήσιμοι. Και επειδή εγώ βλέπω τη ζωή μου, ότι θέλω να είμαι σε μια παράταξη που όσο αυτή αισθάνομαι ότι ανήκω εκεί μέσα, θέλω να είμαι χρήσιμη. Και επειδή γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια για τον περιορισμό, θα με αφήσετε να μιλήσω. Κύριε Χρυσοκοίδη, σας άκουσα χωρίς διακοπή. Δεν πειράζει, εντάξει. Δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα η πρώτη τοποθέτηση που κάνει. Σας άκουσα χωρίς διακοπή. Σας άκουσα χωρίς διακοπή. Στην πρώτη τοποθέτηση τουλάχιστον. Λοιπόν,
Για μας λοιπόν αυτό, μιλάμε για μια φορολογική συμμόρφωση. Δεν στοχοποιούμε απολύτως κανέναν, στοχοποιούμε τη φοροδιαφυγή. Ακούστηκε από την κυρία Χαλάτση και από τον κύριο Χατζησοκράτη ότι είναι οριζόντια φορολόγηση. Πώς μπορεί να είναι κάτι οριζόντιο? Όχι, για μένα δεν είναι οριζόντιο. Να σας πω γιατί. Γιατί έχουμε πάρα πολλές εξαιρέσεις και διαβαθμίσεις. Όταν έχουμε τόσες πάρα πολλές εξαιρέσεις, θα σας πω επιγραμματικά. Πέστε μας δύο-τρεις, όχι όλες. Όχι. Εξαιρούνται όσοι αυτοαπασχολούμενοι έχουν μπλοκάκι έως 3 εργοδότες. Εξαιρούνται οι αγρότες. Εξαιρούνται τα αμαία με 80% αναπηρία και πάνω. Ανέβηκε. Μηδενικό τεκμήριο, όχι. Μηδενικό τεκμήριο όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, μπλα ασθένεια κλπ. Μετά τα σχόλια, τα 2.800 σχόλια, το τέλος επιδιδεύματος μειώνεται 50% για όλους. Τεκμήριο μαχητό για όλους. Η προσάυξη λόγω αυξημένου τζίρου που θα είναι μικρότερος ανακάθ που λέμε στο 5%. Τα σχολικά ηλικία, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, λοιπόν, μειώνεται το τεκμήριο 50% σε ποσοστά αναπηρίας μετά τα σχόλια. 67-79% μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, γονείς με τέκνα με νοητική ή σωματική αναπηρία, γονείς πολύτεκνων οικογενειών, οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες που τα πρώτα τρία χρόνια έχουν πλήρη απαλλαγή. Δεν είναι οριζόντιο αυτό. Αλήθεια, σε ένα βαθμό η αλήθεια είναι πως μετά και τη διαβούλευση έγιναν αλήθειες, λέω, δεν είναι οριζόντιο. Εγώ δεν δέχομαι να τα πληρώνουν όλα οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Ναι. Ο καθένας πληρώνει το φόρο που του αναλογεί. Όταν το 71% δηλώνει εισόδημα χαμηλότερο από τον κατώτατο μισθό, το 54% πέρυσι δήλωσε ζημιές ή μηδενικό εισόδημα και το 27% δηλώνει επί 5 χρόνια ζημιές ή μηδενικό εισόδημα, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Διπλή χασούρα για το κράτος. Πρώτον τα έσοδα και δεύτερον υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν επιδόματα, τα οποία δεν δικαιούνται. Αλήθεια. Και πρέπει να τα δώσουμε τα επιδόματα αυτά σε αυτούς που πραγματικά τα έχουν ανάγκη. Σωστό. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη, μιλάμε για μια φορολογική συμμόρφωση. Η κυβέρνηση από την άλλη, όπως αξιοποιεί την τεχνολογία. Έχουμε τα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τιμολόγια, έχουμε την καθολική επέκταση του My Data, έχουμε την υποχρεωτική δυνατότητα για πληρωμές μέσω ΥΡΙΣ. Όμως αυτά δεν φτάνουν. Και τι λέμε λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε μια φορολογική συμμόρφωση. Θα υπάρχει αυτό το μαχητό, θα υπάρχει αυτό το εισόδημα που θα είναι ο κατώτατος μισθός. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον ελεύθερο επαγγελματία που έχει 10 υπαλλήλους και να δηλώνει εισόδημα κάτω από τον κατώτατο μισθό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτόν γιατί τον ψάχνετε. Τον έναν. Κοιτάξτε, δεν είναι ένα. Είναι 235.000. Ξέρετε, πρέπει να βάλουμε 735.000 ελεγκτές. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι 735.000, δηλαδή όλοι έχουν στοιχεία. Αυτό είναι μάτι του μεσημεριού. Να του ελέγξουν. Λένε ότι φοροδιαφέρουν. Θα έλεγα μια ερώτηση στην άλλη μισό λεπτό. Μια ερώτηση, περισσότερο σχόλιο είναι τώρα. Γιατί άκουσα και την κυρία Καραμαλή προσπαθεί να υπερασπιστεί μια επιλογή, γιατί η Νέα Δημοκρατία διάλεξε και τον χρόνο και τον τρόπο. Δείχνει να την πιστεύει πάντως. Καλά κάνει. Το πιστεύω, ναι. Και είδα και τις μετρήσεις από δύο έρευνες, οι οποίες λένε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Ακούστε, δεν μπορώ αυτό να μην το συνυπολογίσω. Εγώ θα ξεκινούσα, ας πούμε, ανάποδα, ας πάω στην αντιπολίτευση. Αν ήταν τόσο σφοδρή η αντίδραση, επειδή εγώ δεν είμαι καταμετρητής, δεν το λέω με αυτή την έννοια, το λέω ποιοτικά και αναλυτικά. Θα έλεγε κανείς ότι η σφοδρότητα της αντίδρασης αυτών των στρωμάτων θα έχει εκδηλωθεί και περισσότερο. Αυτό δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάω για τις δημοσκοπήσεις. Και το λέω πολύ ψύχρεμα και το καταγράφω απλώς. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα από μόνο του. Τι σημαίνει όμως κάτι άλλο? Θα πρέπει να γυρίσει για ανάποδα, λες. Θα πρέπει να έχει γίνει πολύ μεγαλύτερη κινητοποίηση, ειδικά σε αυτά τα μεσοστρώματα, όπως λέμε. Αλλά γιατί τώρα έχουμε μια κατάσταση μιας απραξίας, θα το έλεγα εγώ συνολικά? Διότι αφενός υπάρχει δυστυχώς ή ευτυχώς η πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας από μια μεριά, θα δούμε τη συζήτηση στη Βουλή, και από την άλλη, γιατί μπροστά στον κόσμο δεν κερδίζει, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή καμία πολιτική δύναμη αξιοπιστία για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής. Δεν πάει στο μεδούλι η κουβέντα. Δεν πάει στο μεδούλι. Στη χώρα αυτή είχαμε την ιδιαιτερότητα, το ξέρετε όλοι σας, ότι αυτά τα στρώματα είναι αρκετά σοβαρός μοχλός για την οικονομία, για τη ζωντάνια της. Πολλά μαγαζιά, με πολλές παλάπλες. Βλέπουν την οικονομία, με ποικιλό τρόπο. Αυτό λοιπόν
ούτε μπορεί να είναι ακριβώς έτσι η ΕΣΑΗ και δεν είναι θέμα πισαρίδι τώρα ή οτιδήποτε. Είναι θέμα το πώς ολοκληρωμένα μια πολιτική δύναμη. Θα στραφεί όμως, όπως λέει ο κύριος Πισαρίδης, ένα μέρος αυτού του πληθυσμού, αυτοί οι οποίοι φυτοζωούσαν αλλά το πάλευαν για να μείνουν ελεύθεροι επαγγελματίες, θα αναγκαστούν να πάνε είτε σε μεγάλες τεχνικές εταιρείες ή μεγάλα δικηγορικά γραφεία, Ελλάδα, με τη λογική του υπαλλήλου. Στην Ελλάδα ισχύει σου λέει, ακόμα και τώρα περισσότερο πήγαινε, η προσωπική επιδίωξη. Τώρα έχετε περπατήσει πολύ, καταλαβαίνετε. Βλέπω μία τάση όμως αυτό. Και η τάση είναι και αλλού. Εγώ την έχω παρακολουθήσει και σε άλλες χώρες. Σιγά σιγά αλλού είχαν προχωρήσει από πριν. Εμείς έχουμε μεσολαβήσει και σε κάποια σκοτεινά διαστήματα. Εκεί δώσανε κάποιες δυνατότητες να δημιουργηθεί μια δυναμική από την ίδια την οικονομία, να υπάρχουν συμπράξεις που να είναι εποφελία όλων. Ναι, ενώ τώρα θα πάνε σε ήδη σε δεύτερο χρόνο σχήματα. Μπορείτε να δείτε και τέτοια. Άλλο είναι το θέμα τώρα. Ότι εδώ γίνεται ένα ημίμετρο, γιατί ημίμετρο είναι, για να το συνεννοηθούμε, το λέγαμε από την πρώτη στιγμή, ως σχόλιο το λέω εγώ αυτό τώρα, για το επιδιώξιμο στο συγκεκριμένο θέμα, για το ύψος του ποσού. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει το μόνιμο ζήτημα. Λέμε, αναξιοπιστία της πολιτικής γενικά, μικρή συμμετοχή στις εκλογές, όχι μόνο τις βουλευτικές και άλλα. Για να κερδίσει αξιοπιστία η κυβέρνηση, εγώ σήμερα γι' αυτό ήθελα να ακούσω περισσότερο τις ομιλίες. Οι ομιλίες, ας το πούμε, μου έκανε εντύπωση, μου θυμίσανε παλαιού τύπου ομιλίες, που λέει, εσείς που δεν έχετε δουλέψει ποτέ στη ζωή σας. Εγώ δεν το περίμενα να το ακούω αυτό σε επιχείρημα. Εγώ λέω και αυτό. Για πολιτικούς. Ακούστηκε. Αυτό μου θυμίσε άλλοι. Συνήθως κατηγορείται ο ΣΥΡΙΖΑ πολλές φορές για λαϊκισμό ή κάποιες άλλες δυνάμεις. Σήμερα το άκουσα διαφορετικά. Και το λέω πολύ, τώρα... πολύ κομψά. Από το πάλκο. Από την αντιπολίτευση, ακούστηκε. Αυτό εμένα με ενοχλεί ως πολίτης αυτή τη χώρα. Ως υπονοούμενο. Γιατί καταλαβαίνω ότι και λίγο να έχει δουλέψει κάποιος, εκείνο που κρίνεται είναι τι εννοεί και τι κάνει. Όχι μόνο τι λέει. Δεν τι κάνει. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κύριε Στομπού. Υπάρχει τεράστιο έλλειμμα εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα. Επειδή όμως εδώ το φορολογικό είναι κεντρικό για τις δημοκρατίες. Τι θέλω να πω. Ξέρετε, γιατί υπάρχει έλλειμμα στο φορολογικό. Και αν δεν απαντηθεί καθ' ολοκληρία, ενώ πολιτικά με συγκεκριμένη στρατηγική και αντιπρόταση, αυτό που έλεγα θέλει με ποια ανάπτυξη. Θέλει άλλο φορολογικό, πιο απλό. Να γίνει αυτή η συζήτηση όμως. Να γίνει. Μέχρι τώρα, προσέξτε, βλέπω χάιδεμα εγώ γύρω-γύρω. Όχι, θέλει άλλο φορολογικό. Για να σας ακούσουμε. Ναι. Λοιπόν, κάθε φορά που συζητάμε, και συζητάμε αρκετές φορές για τα θέματα φορολογικά, έτσι. Πάρα πολλές φορές. Τα τελευταία 4,5 χρόνια. Δημήτρη μου, αυτό το σύστημα. Ναι, συμφωνώ απολύτως. Όλοι αλλάζουν και βάζουν καινούργια προβλήματα. Μα προφανώς ο καθένας θέλει να τραβήξει από ποια πλευρά. Και γι' αυτό και κάθε φοριακός ό,τι θέλει, επειδή είναι τόσο σύνθετο. Και η στόχευση, ήταν πώς θα μπορέσουμε να απομακρύνουμε την κάθε δυνατότητα να έρχεται ο πολίτης πελάτης μέχρι το περισσότερο χρόνο να έρχεται σε άμεση σχέση με τον εφοριακό, άρα να έχει μια αντικειμενικότητα το σύστημα. Λοιπόν, εμείς λοιπόν από την πλευρά μας και αυτοί είμαστε, θέλουμε να δούμε μερικά πράγματα, ρε παιδί μου, με ένα διαφορετικό τρόπο. Εχθές ο κύριος Κασελάκης έδωσε μια εικόνα για το θέμα που έτρεχε, που τρέχει το θέμα, το φορολογικό. Λέει, κοιτάξτε, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να συνεχίζομαστε με αυτό το. Να συνεχίζουμε έτσι τα πράγματα που προχωράνε. Πρέπει να δούμε ένα πιο σταθερό. Και λέει, εμείς θα προτείνουμε στην ελληνική κοινωνία και προτείνουμε ένα σύστημα που θα λέει τα εξής πράγματα. Έτσι. Πρώτο. Για πες την. Όλα τα έσοδα τα οποία έχει ο πολίτης, ο κάθε ένας πολίτης φορολογούμενος, όλα να θεωρούνται ότι είναι έσοδα τα οποία αθροίζονται. Και εμένα και με συντελεστές οι οποίοι έχουν μια προοδευτικότητα μπαίνουν στη φορολογία. Ναι. Αυτό για το φυσικό πρόσωπο. Έρχεται και λέει και να δούμε και το θέμα των επιχειρήσεων. Μίλησε και λέει για κέρδη κάτω από 220.000, έχοντας μιλήσει ότι αυτό είναι περίπου το 97% του κόσμου. Έτσι. Λοιπόν, λέει να το πάω από 24% που είναι σήμερα. Το 24%, με συγχωρείτε, από 22% γενικότερα, να το πάμε στο 17%. Yeah. Και από εκεί και πέρα, από πάνω από τα 220.000, να το πάμε όχι στο 22 που υπάρχει αυτή τη στιγμή σήμερα, στο 24. Και μια και μιλάμε και λέει ότι αυτό μας δίνει, ρε παιδιά, και δίνει και 100 εκατομμύρια περισσότερο.
στο ελληνικό κράτος. Αυτή η μέθοδος. Αυτό είναι συγκεκριμένη για πρόταση. Σαφή. Λέει συνολικά. Λοιπόν, ναι, γιατί λοιπόν, για τα φυσικά πρόσωπα υπάρχει και στήριξη 40%. Έτσι, πάμε, δεν παρακάτω, ναι. Πάμε παρακάτω. Έχουμε εδώ πέρα, άμα δηλαδή, δούμε τους φιλολογικούς συνδεστές. Ακούω, βεβαίως, ακούω. Δηλαδή για τα φυσικά πρόσωπα. Υπάρχει πρόταση να μην υπάρχει φορολόγηση η οποία κλιμακωτά μπορεί να φτάνει όπως σήμερα είναι το 40%. Όχι, θα φτάνει τα φυσικά πρόσωπα, θα δούμε τη φορολόγηση. Ναι. Όλα τα εισοδήματα. Ο αλίμονο. Όχι, γιατί στην Κύπρο για παράδειγμα. Όλα τα εισοδήματα. Ναι, βάλανε το 15 κτλ. Ναι, το οποίο όμως είναι στη λογική του άλλου έσοδα μειον έξοδα. Έσοδα μειον έξοδα, το οποίο σε ευρύτερες ευρωπαϊκές χώρες, αυτό το αμερικάνικο το γνωστό, δεν έχει ισχύ. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση. Ναι. Επίσης θέτει ένα θέμα που το κατανοεί κάθε άλλος και είναι και ένα πολύ, πολύ πονηρό ζήτημα. Δηλαδή το θέμα με τα μερίσματα. Η φορολογία των μερισμάτων στην Ελλάδα, εκτός από τη Λιθουανία, είναι η μικρότερη σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Η Λιθουανία έχει 0, η Ελλάδα έχει 5%, 5% ναι. Σε οτιδήποτε. Θα προσθέσει και αυτά 20 τα... 20 εκατομμύρια. Όχι, τι έσοδα έχει. Δεν είναι θέμα μόνο εισόδων όμως, κύριε Κόρτα. Επειδή κάνετε οικονομικό ρεπορτάζ. 20 εκατομμύρια. Είναι θέμα, είναι κίνητρο να επενδύονται και να μην μπαίνουν στην τσέπη. Υπάρχει άλλο ζήτημα. Γι' αυτό υπάρχουν διαφορετικοί συντελεστές. Τα στελέχη πλέον των μεγάλων επιχειρήσεων, όπως ξέρετε, και διαφεύγουν και με άλλο τρόπο, δεν πληρώνονται τώρα με το μισθό. Είναι με τα μερίσματα, τα οποία φορολογούνται ξεχωριστά με 5%. Ενώ αν φορολογούνται διαφορετικά, το καταλαβαίνουν όλοι όσοι μας ακούνε, θα πηγαίνουν, αφού είναι και υψηλόβαθμοι, υψηλόμισθοι. Εμείς ιδωρηθήκαμε που είπαμε άλλο φόρο για τα μερίσματα, που θα ήταν ένα 2.000 σε πολλά εκατομμύρια. Και επίσης κρατάτε ένα θέμα, γιατί λένε γενικότερα εμείς θέλουμε την φορολογία, θέλουμε να βάλουμε φόρους. Όχι, να βλέπουμε και το πώς μπορεί να κινηθεί καλύτερα η οικονομία μας. Το 24% το πάμε, το 22% το πάμε στο 24%, αλλά από 220.000 και πάνω και τους από 220.000 και κάτω, που είναι το 97%, να το κάνουμε 17%. Αυτό είναι καινούριο. Αυτά μια, είναι μια συγκεκριμένη πρόταση την οποία εμείς επεξεργαζόμαστε. Όχι, δεν ξέρω. Όχι, αυτή την πρόταση την επεξεργαζόμαστε και πρέπει να κρατήσουμε. Αυτό το λέγατε για προεκλογικά. Ήρθε ο Κασελάκης και μιλάει επιπλέον τα θέματα της οικονομίας. Έβαλε και επιπλέον ζητήματα να τα. Ναι, ήταν υπέρ του κεφαλαίου και μετά ήταν κατά του κεφαλαίου σε άλλη εκδήλωση. Ήταν καλό το μαξιλάρι, λοιπόν, κακό το μαξιλάρι, κακό το πάπλωμα, καλό το πάπλωμα και τώρα θέλει να σας πω. Άρα λοιπόν μιλάμε για τα παπλώματα. Και να μιλήσουμε αυτό με τι θα έχει, πού πουλάει, τι θα έχει από παπλώματα. Αέρας κοπανιστός θα είναι το πάπλωμα σας. Αυτός είναι ο λόγος της κυρίας Καραμαλή. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, επειδή είναι σε συνεχές βέρτικο ο κ. Κασελάκης, θα του κάνει καλό το ταξίδι τώρα που θα πάει 10 μέρες στην Αμερική να κουραστεί, πας και γυρίσει με άλλον αέρα. Αυτό είναι πολύ πολιτικό. Την αλήθεια λέω, ναι, τώρα είναι προτάσεις αυτές τώρα. Είναι προτάσεις αυτές τώρα. Δεν σας ακούσω λοιπόν. Μα δεν σας είπα. Είναι, εξυπνούσε το μαξιλάρι και την επόμενη μέρα ήταν στο τότε το έλεγε μνημονιακό. Θα μου πείτε γι' αυτό που σας λέω. Ήταν υπέρ του κεφαλαίου, μετά λέω ότι κατά τη γνώμη μου. Πώς θα το πιστέψουμε. Ας κατατεθεί αυτή η πρόταση και θα τη δούμε. Τι σκάνε, κατατέθηκε. Πού κατατέθηκε, αφού λέει το συζητάτε. Το συζητάτε ή κατατέθηκε. Όλη η πρόταση σας είπα. Όλη η πρόταση. Αυτό έχει είναι το πρόβλημά σας. Θα την ακούσουμε. Παρακαλώ. Θα την ακούσετε. Παρακαλώ. Παράκληση να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Είδατε, δεν σας ρωτήσαμε καθόλου, έχει φτάσει η ώρα 10:33. Θα μιλήσουμε για τα κρύβια μετά. Ναι. Και αυτό από άλφα είναι. Μιλήσουμε. Αλλά μετά. Συμπεριλαμβάνεται στο νέο όνομα. Μετά θα μας πείτε πώς πριν από 10 μέρες στόχος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το 17 με 18 στις εκλογές και πήγε στο 30%. Χιλιάδες ήσας. Λοιπόν, μετά όμως. Λοιπόν, διάλειμμα, γυρίζουμε με την ακρίβεια. Μας δώσετε το λόγο γιατί δεν θα τελειώνει. Με την ακρίβεια γυρίζουμε και σε 2-3 λεπτά θα πούμε. Έχουμε ακόμα μισή ώρα μπροστά μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Όπως σωστά μάντεψε ο κύριος Χατζησοκράτης, πάμε στο κομμάτι ακρίβεια. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο. Είναι πρόεδρος των Εργαζομένων Καταναλωτών. Τον καλησπερίζουμε, τον ευχαριστούμε πολύ που είμαστε στην παρέα μας, έστω και με Skype. Καλησπέρα, κύριε Ραυτόπουλε. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα, λοιπόν, είμαστε 5 Δεκεμβρίου. Ποια είμαστε στην τελική ευθεία για τις γιορτές, για τα τραπέζια, τα γιορτινά. Δώστε μας μια εικόνα της αγοράς τώρα. Πρέπει να πω ότι επειδή πάω 2-3 φορές στο σούπερ μάρκετ, βλέπω αυτές τις πινακίδες με το 5% να έχουν πληθύνει αρκετά στα ράφια. Και σε προϊόντα
πρώτης ανάγκης έχω δει εγώ, γιατί δεν πηγαίνω και σε άλλα έτσι κι αλλιώς. Δώστε μας μια εικόνα, τι γίνεται ακριβώς. Ναι, αυτή τη στιγμή, κύριε Ξενάκη, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός για το μήνα Νοέμβριο έκλεισε σε ποσοστό 9,9% όσον αφορά το θέμα του δείκτη τιμών καταναλωτή, ναι, και 3,4% υπερδιπλάσιος του περασμένου μήνα. Το 9,9 είναι για τα τρόφιμα, το 9,9, έτσι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Για πέστε μας, ναι. Για τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Για τα είδη πρώτης ανάγκης, ωραία. Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης για τα 6 προϊόντα στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, διαπιστώνουμε ότι σε σχέση με το Πάσχα, όχι πέρσι, οι τιμές στο αρνί και στο κατσίκι είναι αυξημένες περίπου στο 20-25%. Δηλαδή, είχε από 9 ευρώ, το αρνί έως 10 ευρώ το κατσίκι το Πάσχα. Αυτή τη στιγμή είναι στα ράφια των σούπερ μάρκετ από 11.40 μέχρι 11.75 το αρνί και 12.10 έως 12.60 το κατσίκι. Ναι. Αναφέρομαι για τις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Η γαλοπούλα, η οποία πέρσι τα Χριστούγεννα είχε περίπου στα 4,5 ευρώ με 4,90. Αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχουν έρθει οι νοπές γαλοπούλες, γιατί τις κατεψυγμένες γαλοπούλες οι οποίες προέρχονται από τη Γαλλία είναι περίπου στα 5,85. Ναι. Άλλα προϊόντα. Η σοκολάτα, η οποία θα συμμετέχει στο καλάθι το χριστουγεννιάτικο, θα πω ενδεικτικά από δύο αλυσίδες, η οποία η μία η σοκολάτα πέρσι είχε 0,63. Φέτος, αν βάλει την ίδια την ιδιωτική ετικέτα, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ έχει 0,85 και μία άλλη αλυσίδα που είχε 0,75 φέτος έχει 0,90. Αν και δεν είναι στο καλάθι οι κουραβιέδες και τα μελομακάρονα, και πέρσι δεν ήταν, γιατί το ζήτησαν οι φούρνοι αυτό και τα ζαχαροπλαστεία. Ναι, έκανε ένα λάθος το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στην αρχή το έβαλε στο καλάθι και του χριστουγεννιάτικου το έβγαλε. Και μετά το έβγαλε. Νομίζω ότι καλώς το έβγαλε για να βοηθηθούν. Εγώ νομίζω ότι καλά έκανε και το έβγαλε. Όχι, αλλά και πέρσι το ίδιο λάθος. Για να βοηθηθούν και μετά από μία ώρα το παίρνει πίσω. Ωραία. Και πέρσι και φέτος. Ναι. Σύμπτωση. Έχει μία λογική πάντως. Μήπως σημαίνει ότι η συνείδηση είναι ότι αυτά είναι μέσα στο... Αν δεν είναι αυτά στο χριστουγεννιάτικο, τι θα είναι. Τα έχουν απ' έξω, από ό,τι ξέρω, θα μας πει ο Ραυτόπουλος που ξέρει, νομίζω πως τα έχουν απ' έξω αυτά, ακριβώς γιατί πρέπει να βοηθηθούν αυτά που λούνται από τους φούρνους, από τα μαγαζιά της γειτονιάς και πρέπει να κάνουν και κατανάλωση. Κύριε Ραυτόπουλε, αυτό δεν είναι ο λόγος. Αυτό δεν είναι ο λόγος. Πόσο είναι οι τιμές από κάτω μέχρι επάνω, προφανώς αλλιώς αγοράζεις στο ψυχικό και στην Κηφισιά, αλλιώς αγοράζει το πέραμα τα γάλα μελομακάρονα. Αλλά πάνω κάτω πόσο. Να πούμε μεσοσταθμικά, κύριε Ξενάκη, ότι είναι περίπου στα 3 ευρώ ακριβότερα σε σχέση με πέρσι. 3 δηλαδή, πέρσι περίπου στα 3 ευρώ, μία μέση τιμή. Έτσι. Δεν μιλάμε, όπως είπατε, δεν μιλάμε ούτε για το ψυχικό, ούτε για την Γλυφάδα, ούτε για τη Βούλα. Μιλάμε για συνοικιακά καταστήματα, ναι, στην δυτική Αθήνα, μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας, μιλάμε για περιοχές όπως είναι τα Σεπόλια, στο Λόφο Σκουζέ, στην Λένορμαν, στην Νίκαια, στον Κορυδαλό, στο Πέραμα, σε τέτοια καταστήματα είναι 2 με 3 ευρώ ακριβότερα και οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα σε σχέση με πέρσι. Ναι. Τι άλλο έχουμε από τα προϊόντα? Το λάδι, καταρχήν, τώρα που μιλάμε, πού είναι, τώρα που μιλάμε, δεν έχει αυξηθεί περαιτέρω, έχει σταματήσει η αυξητική του πορεία. Σήμερα επικοινωνήσαμε, δεν μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω από αυτό που έχει αυξηθεί. Δηλαδή, δεν τα αγοράζει κανείς. Το επώνυμο λάδι, μα βλέπετε και την οθεία η οποία υπάρχει, την οποία την είχαμε προαναγγείλει πριν τις μεγάλες αυξήσεις του ελαιολάδου, κύριε Ξενάκη, και στην ραδιοφωνική εκπομπή σας, εσάς προσωπικά. Ναι. Αυτό το οποίο συμβαίνει λοιπόν σήμερα, επώνυμο ελαιόλαδο έχει σταθεροποιηθεί στα 15 ευρώ και 64 λεπτά, υπάρχει και στα 13 ευρώ, υπάρχει βέβαια και στα 18 ευρώ και στα 16,80. Υπάρχει να πω εγώ. Αναφέρομαι στο λίτρο. Υπάρχει να πω εγώ. Υπάρχει ελαιόλαδο. Στην αλυσίδα ψωνίζω εγώ και 9,95. Έξτρα παρθένιο ελαιόλαδο. Αυτό θα έλεγα τώρα. Ναι. Αυτό θα έλεγα τώρα. Ναι. Και ιδιωτική ετικέτα ελαιόλαδο, ιδιωτική ετικέτα 10,95. Όχι, αυτό που λέω εγώ δεν είναι ιδιωτική. Κύριε Ραυτόπουλε, και θα ήθελα. Ειλικρινά θα ήθελα τη βοήθειά σας να σταματήσει. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα, κύριε Κώστα. Αυτό που υπάρχει είναι η γάγκρενα του παρεμπορίου. Είναι ο τενεκές. Στην Ελλάδα απαγορεύεται να πουλιέται το λάδι σε τενεκέ. Ο 17 λίτρος τενεκές απαγορεύεται. Ο τενεκές είναι μόνο για προσωπική χρήση του παραγωγού. Έχουμε όμως 80.000 τενεκέδες λάδι που πολλούνται σήμερα στην αγορά. Το λέω το 80.000 για να σας πω ότι το τυποποιημένο λάδι το κανονικό πωλείται σε 20.000 17 λίτρα. 20.000 το νόμιμο, 80.000 το παράνομο. Και ο κόσμος πάει και αγοράζει αυτό το παράνομο
Δεν μπορώ να συζητήσω για την ποιότητα, αλλού είναι καλή, αλλού είναι νοθευμένη, όπως λέτε, με όλα αυτά τα άλλα τα ηλιέλαια και τα σπορέλαια κτλ. Αλλά το ότι ανεχόμαστε να αγοράζουμε λάδι από το Τενεκέ και κανένας δεν αντιδρά. Χρυσή Χρήστο, άμα ο άλλος πρέπει να χρησιμοποιήσει λάδι και δεν μπορεί, τι να κάνει? Για πες μου. Να πω κάτι. Οι τενεκέδες δεν πολλούνται καταρχήν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως γνωρίζετε. Όχι. Η μεγαλύτερη ποσότητα σε συσκευασία τενεκέ στα σούπερ μάρκετ είναι τα 5 λίτρα. Έτσι. Τα οποία 3, 4 ή 5 λίτρα. Ναι. Αυτά είναι πολλούνται από ιδιώτες, από παραγωγούς, από ηλιοτριβία κτλ. Γενικώς, κύριε Ραυτόπουλε, επί της 100 σε σχέση με πέρσι η αύξηση του φετινού τραπεζιού, πόσο βλέπετε να είναι? Θα είναι γύρω στα 20 σίγουρα μέχρι 30%. 20 έως 30%. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Ένα τραπέζι που, ας πούμε, το ένα τραπέζι, εγώ δεν θα πω τεράστιο ποσό, θα πω τον 150 ευρώ για να είμαστε για μια... θα είναι 180 με 200, λέτε εσείς. 170 με 180 θα είναι φέτος το τραπέζι αυτό. Να ρωτήσετε κάτι τελευταίο. Αυτό με τα τιμολόγια της ΔΕΗ, τα κίτρινα, του ρεύματος, συγγνώμη της ΔΕΗ, να μην αδικήσω, του ρεύματος, τα κίτρινα, τα γαλάζια, τα πράσινα και τα πορτοκαλί. Εσείς που είστε ψήρας, που λέμε, που τα ψάχνετε όλα αυτό, το έχετε καταλάβει έστω και σε ένα βαθμό της τάξης του 60-70-80% ή ακόμα το ψάχνετε? Την τελευταία εβδομάδα με την επιστημονική μου ομάδα αλλά και την νομική υπηρεσία, το ψάξαμε ενδελεχώς από το πράσινο τιμολόγιο, το οποίο όποιος καταναλωτής δεν θελήσει να ενταχθεί σε κανένα άλλο από τα μπλε, πορτοκαλί και κίτρινο, θα μπει στο πράσινο τιμολόγιο. Αυτό το οποίο ισχύει, κύριε Ξενάκη, είναι το εξής. Εγώ θα προέτρεπα με μεγάλη ευθύνη των λόγων μου, σήμερα έως τις 31 Δεκεμβρίου έχουν τη δυνατότητα οι καταναλωτές να μπουν και να δούνε τι τους συμφέρει πριν τον ερχομό της 1η-1η του 2024. Γιατί υπάρχουν τιμολόγια τα οποία τους συμφέρουν, είναι συμφέρον για τον καταναλωτή, τα οποία έχουν διάρκεια ενός έτους. Δηλαδή από τώρα, από το Δεκέμβριο, 5 Δεκεμβρίου, 20 Δεκεμβρίου, 30 Δεκεμβρίου, έως 30 Δεκεμβρίου του 2024. Προκειμένου να μην μπουν σε αυτές τις διαδικασίες. Ναι. Το μπλε τιμολόγιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, θα ξεκινήσει, που είναι σταθερό τιμολόγιο, δεν υπάρχει ρήτρα αναπροσαρμογής, ο μηχανισμός διακύμανσης, όπως λέγεται σήμερα, που έχει αντικατασταθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής με αυτή τη λέξη. Ναι. Δεν θα υπάρχουν πάγια. Είναι το μπλε το τιμολόγιο, το οποίο η κιλοβατόρα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, θα ξεκινάει περίπου στα 26 λεπτά. Το πράσινο το τιμολόγιο που θα ενταχθούν όλοι όσοι δεν θελήσουν να πάνε σε κάποιο άλλο τιμολόγιο, είναι ένα τιμολόγιο το οποίο θα έχει την αρχική τιμή, την οποία θα την καθορίζει η ΡΑΕ. Από εκεί και πέρα ο κάθε πάροχος θα έχει την δική του τιμή, αρχική τιμή, και από εκεί και πέρα πάνω σε αυτή τη τιμή θα προσθεθεί το πάγιο των 5 ευρώ ανά μήνα συν την τιμή της ρήτρας αναπροσαρμογής του μηχανισμού διακύμανσης. Αυτό θα προσθεθεί. Σήμερα που μιλάμε Κάποιος που μας παρακολουθεί μπορεί να το παρακολουθήσει αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό. Είναι τόσο απλό. Ακούστε με. Με αυτό το IQ σας, κύριε Κώστα, πραγματικά μας έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Ουσιαστικά τα 5-4... Να τα δείξουμε μία φορά ακόμα. Θέλετε να ολοκληρώσω λίγο? Κύριε Αυτόπουλε. Η ΔΕΗ σήμερα που μιλάμε για την 1η Ιανουαρίου έχει 17 λεπτά την κιλοβατόρα μείον έκπτωση 20%, πάει στα 12 λεπτά και 80. Μάλιστα. Σε αυτά λοιπόν τα 12 λεπτά και 80 θα προσθεθεί ο μηχανισμός διακύμανσης. Ποιος θα είναι ο μηχανισμός διακύμανσης? Η ρήτρα αναπροσαρμογής που την έχουμε βαφτίσει έτσι. Αυτό δεν είναι? Ακριβώς, μάλιστα. Η ρήτρα αναπροσαρμογής έχει μετονομαστεί σε μηχανισμό διακύμανσης. Ναι. Αυτή τη στιγμή, ενώ θα έπρεπε οι καταναλωτές από την 1η Δεκέμβρη να γνωρίζουν ποια είναι η τιμή του μηχανισμού διακύμανσης, δεν το γνωρίζει κανένας. Θα το ξέρουμε. Σε αυτό λοιπόν την τιμή το α, κύριε Ραυτόπουλε, το α που το προσδιορίζει ο πάροχος, ποιος το γνωρίζει? Εγώ μηχανικός είμαι. Αν μπείτε... Έτσι, αν και οικονομολόγος. Λοιπόν, ποιος το υπολογίζει αυτό το α? Να ακούσουμε την απάντηση. Κύριε Χατσοκράτη, αν μπείτε αυτή τη στιγμή μέσα στην ιστοσελίδα το βλέπω, της ΔΕΗ, θα διαπιστώσετε λοιπόν ότι η ΔΕΗ έχει 17 λεπτά την κιλοβατόρα για κιλοβατόρες κατανάλωσης έως 500 κιλοβατόρες το μήνα.
Από αυτό λοιπόν θα έρχει μία έκπτωση 20% και θα πάει 12,80. Σε αυτό το 12,80 θα προσθεθεί και εσείς, ο μηχανισμός. Εσείς κύριε Ραυτόπουλε... Το α, εσείς κύριε Ραυτόπουλε... Συγγνώμη. Κύριε Ραυτόπουλε, πέρα από το α και τα υπόλοιπα... Το προσδιορίζει ο κάθενας πάροχος, προσέξτε, γι' αυτό το λέω. Εσείς που το ψάχνετε το είπα, τόσο, τόσο το πολύ, είναι, ναι, το που έχετε, κάθε που έχετε επιστημονική ομάδα στην εκεί στο... Ποιο είναι, το ξέρετε? Κύριε Χατζοκράτη, αυτό λέω ρε παιδιά, πώς το ξέρει, το ξέρουμε εκ των προτέρων. Αφήστε να γίνουμε λίγο χρήσιμοι για τον κόσμο. Για να γίνουμε χρήσιμοι. Λοιπόν, αν μπορούμε, εσύ κύριε Αυτόπουλε, μισό λεπτάκι, σου επιτρέπω, περίμενα λεπτάκι, θέλω να σου κάτι. Εσείς που έχετε επιστημονική ομάδα και έχετε ανθρώπους πιο ειδικούς και το ψάχνετε κλπ. Τώρα που μιλάμε, 5 Δεκεμβρίου, έχετε καταλήξει τι θα κάνετε εσείς και τι θα συμβουλεύετε έναν άνθρωπο του, που είναι γύρω-γύρω σας. Έχετε καταλήξει ή ακόμα είστε στην περίσκεψη και περιμένετε να δείτε και να μάθετε? Εγώ σύμφωνα με αυτά τα οποία έχουμε δει, κύριε Ξενάκη, έχω καταλήξει, εγώ προσωπικά σας λέω, θα ενταχθώ τον μήνα Δεκέμβριο στο μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ. Για να είστε βέβαιος τι ακριβώς θα πληρώνετε, αφού ξέρετε την κατάδοσή σας. Σας λέω, θα πληρώνω 17 λεπτά την κιλοβατόρα ανεξάρτητα με το πόσο θα πάει. Είτε θα μειωθεί, είτε θα αυξηθεί. Εγώ θα πληρώνω 17 λεπτά. Αυτό είναι εγώ κάτι... επιλέγω λοιπόν. Ναι, ναι. Αυτή η τιμή είναι και σήμερα. Τα 17 λεπτά είναι τον μήνα Δεκέμβριο. Ναι. Και στο τιμολόγιο που θα πληρώσουν όλοι οι καταναλωτές σήμερα της ΔΕΗ, θα πληρώσουν 17 λεπτά για τον μήνα Δεκέμβριο. Άρα λοιπόν αυτό μπορώ να το κάνω σταθερά για ένα χρόνο. Ωραία. Αυτό λοιπόν που είναι μια πρόταση δική σας, λέω τώρα εγώ δεν είναι υποχρεωτική για κανέναν μας. Ναι, είναι μια δική σας επιλογή. Λέω εγώ προσωπικά. Μια δική σας επιλογή, ναι. Σημαίνει ότι αν τη διαλέξει κάποιος 1η Ιανουαρίου, μπορεί να την έχει για τον επόμενο χρόνο, ας πούμε αυτήν. Έτσι κι αλλιώς. Όχι, αν τη διαλέξει 1η Ιανουαρίου, δεν θα έχει αυτή την τιμή, κύριε Ξενάκη. Θα έχει τη νέα τιμή. Πρέπει η οποία είναι μια τιμή, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, θα είναι στα 26 λεπτά η κιλοβατόρα. Μάλιστα. Για το σταθερό τιμολόγιο. Μάλιστα. Άρα μπορούμε να τα δείξουμε λίγο, γιατί είναι πολύ απλά. Θα δείξουμε μία φορά. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Μία φορά. Το μπλε είναι το σταθερό. Ναι. Για ένα χρόνο το κλειδώνεις για σταθερό. Όπως λέει πολύ σωστά. Αλλά πρέπει να γίνει μέχρι 31 Δεκέμβρη. Όχι, μπορεί να γίνει ένα πάσα στιγμή. Όχι, άμα γίνει μετά θα είναι άλλο αυτό. Αυτό έχει σημασία να καταλάβει ο κόσμος τώρα. Το πράσινο είναι το τιμολόγιο που θα πάμε όλοι, είναι το ειδικό τιμολόγιο που το υπολογίζεται με την τιμή του κάθε προμηθευτή. Και όποιος δεν κάνει κάτι να πάει το πράσινο. Γιατί θέλετε το μπλε. Γιατί θέλετε το μπλε. Όποιος δεν επιλέξει κάτι θα πάει αυτόματα στο πράσινο. Πέφτουμε κατευθείαν εκεί. Κύριε Κώστα, να πω κάτι. Στο πράσινο λοιπόν τιμολόγιο, αυτό το οποίο θα πληρώνει, το οποίο το καθορίζει ο κάθε πάροχος. Με το άλφα το περιβόητο. Με το άλφα το περιβόητο. 5 ευρώ το μήνα το πάγιο συν το μηχανισμό διακύμανσης. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, ο θα κάνουμε, θα κάνουμε μια κουβέντα, κύριε Ραυτόπουλε, μια μέρα θα έρθετε εδώ πέρα στο στούντιο δίπλα μας και θα κάνουμε μια κουβέντα. Θα την κάνουμε την κουβέντα αυτή προς το Γενάρη. Εάν θα έρχομαι και σήμερα, κύριε Ξενάκη. Τι πράγμα? Κάνω μια αστυνομία και με περιμένει. Σας κλέψω το αυτοκίνητο. Σας κλέψω το αυτοκίνητο, ε. Ωραία. Το μάθαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας αφήσουμε να πάτε στην αστυνομία κάτω να δούμε πώς βρείτε άκρη. Μακάρι να το βρείτε γρήγορα. Και να πείτε. Και να πείτε εκεί να πάει το κακό. Να πείτε εκεί να πάει το κακό. Σωστή. Λοιπόν, γιατί βλέπουμε τόσα γύρω μας πια που έχουμε ατριχιάσει. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή καλά. Ο άνθρωπος ήταν να ήταν εδώ και δεν είναι εδώ γιατί του κλέψαν το αυτοκίνητό του. Λοιπόν, εμένα σε δύο φίλους μου τελευταία τους πήραν το αυτοκίνητο. Το ενός το χρησιμοποίησαν για λαθρέα διακίνηση μεταναστών. Το βρήκε σε κατάσταση περίεργη. Είναι, αν δουν ένα αυτοκίνητο που να έχει κάποιες δυνατότητες, το παίρνουν για να πάνε ναι, ανάποδα. Αλλά τελευταία πολλά ακούγονται για πολλές λοιπόν, κουπές. Πάμε να γυρίσουμε το θέμα. Ας φύγουμε από τη τιμολογία της ΔΕΗ, γιατί του ρεύματος, της ΔΕΗ, του ρεύματος και να πάμε στην ακρίβεια συνολικά. Όχι, δηλαδή, γιατί είναι άδικο και για τη ΔΕΗ να το κάνουμε αυτό έτσι. Λοιπόν, κυρία Καραμαλία, πώς θα ξεκινήσουμε τώρα. 20-30% πιο ακριβό το τραπέζι για τα Χριστούγεννα. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς κινούμενοι, φαντάζομαι, στις γειτονιές του νότιου τομέα της Β' Αθηνών. Και θα ήθελα να σας ακούσω. Και όχι μόνο, εντάξει, είμαι δημόσιος υπάλληλος. Ναι. Δηλαδή, ξέρω πώς είναι. Χωρίς και κολλάω ένσημα από 19 ετών. Οπότε ξέρετε, γνωρίζω πέστε πολύ καλά. Λοιπόν. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πέστε μας είναι λοιπόν. Σαφέστατα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Σε όλη την Ευρώπη είναι μια εισαγόμενη κρίση. Δεν λύνεται με ένα μαγικό ραβδί. Θεωρώ ότι είναι μια συνεχής και καθημερινή μάχη.
Και εμείς κινούμαστε σε τρεις πυλώνες, αν μπορώ να το πω έτσι. Είναι η αύξηση των εισοδημάτων, που όταν η κρίση θα φύγει, τα εισοδήματα αυτά θα μείνουν για πάντα. Είναι η εντατική έλεγχη, όπου είναι πάρα πολύ ολοένα και αυξανόμενοι και θα ενταθούν ακόμα περισσότερο τώρα την περίοδο των Χριστουγέννων. Και φυσικά είναι οι στοχευμένες παρεμβάσεις που κάνουμε. Ως προς τους ελέγχους, πέρα από την μια πολυεθνική που είχαμε με καφέ με 1 εκατομμύριο, μόνο το Νοέμβριο έχουν γίνει πάνω από 1.250 έλεγχοι, έχουν επιβληθεί πρόστιμα πάνω από 5,5 εκατομμύρια ευρώ, πέρα από τα 10 εκατομμύρια από την αρχή του 2023. Είναι ακριβό το τραπέζι το Χριστουγεννιάτικο. Θα μπει και το καλάθι των Χριστουγέννων, θα μπει και το διάφορα καλάθια όπως μπαίνουν κάθε χρόνο. Την ίδια ώρα στηρίζουμε και δημιουργούμε αναχώματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα λυθεί το πρόβλημα και δεν θα υπάρχουν δυσκολίες προς Θεού. Τις αναγνωρίζουμε πρώτοι και σε όλες τις μετρήσεις το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι η ακρίβεια. Δεν ζούμε σε άλλη χώρα, ζούμε στην Ελλάδα και ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και ο μεγάλος αγώνος που κάνουμε είναι η στήριξη των εισοδημάτων. Και τι εννοώ με αυτό? Έχουμε από την νέα χρονιά αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων μετά από 14-15 χρόνια, νέα αύξηση στις συντάξεις στο 3%, επέκταση του επιδόματος μητρότητας στους 9 μήνες για αυτοαπασχολούμενες ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότησες, αύξηση το φορολόγιο του για τις οικογένειες 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, η μείωση του ΕΝΦΙ, όπως έχουμε πει, 10% για κατοικίες που έχουν ασφαλιστεί από φυσικές καταστροφές, ξεπάγωσαν πολυετίες, τριετίες. Καταργούμε το 30% επί των συντάξεων, από τους συνταξιούχους οι οποίοι θέλουν και μπορούν να εργάζονται. Έχουμε αύξηση 8% του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Λέτε ότι με την ενίσχυση των εισοδημάτων, ναι, προσπαθούμε ένα μέρος της ακρίβειας. Ένα μέρος, έτσι. Δεν είπαμε ότι θυλίνεται. Προς Θεού. Και ούτε όμως πιστεύουμε στη μείωση του ΦΠΑ. Και δεν το λέω τώρα για την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά καλό είναι όταν έχουμε μία άποψη, αυτή η άποψη να είναι σταθερή. Δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός στις 17 Μαρτίου του 2017 να λέει ότι δεν οδηγεί πουθενά η μείωση του ΦΠΑ, γιατί θα χαθεί στην εφοδιαστική αλυσίδα, και όταν περνάμε στην αντιπολίτευση να λέμε άλλα πράγματα. Δηλαδή, στη ζωή μας αυτή πρέπει οι προτάσεις μας να είναι κοστολογημένες, να μην τεινάξουν τα δημοσιονομικά στον αέρα και να μην έχουμε να φορτώσουμε τα παιδιά μας μελλοντικά με άλλα μνημόνια. Μες. Άρα λοιπόν κάνουμε μια συνετές πολιτικές, αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όμως οι πολίτες που δικαιολογημένα διαμαρτύρονται, αναγνωρίζω στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης ότι είμαστε η μοναδική αξιόπιστη πολιτική δύναμη που μπορεί να κάνει αυτόν τον αγώνα, και είμαστε μια κυβέρνηση η οποία αναγνωρίζεται από όλους ότι προσπαθεί. Λοιπόν, ότι είμαστε στο πλευρό. Κύριε Χατζησοκράτη, για να ακούσουμε και εσάς. Ακούσατε τι είπε και καμιά πρόταση να ακούσουμε μαζί. Βέβαια. Συγκεκριμένες προτάσεις. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να πω είναι, επειδή λέγεται κάθε φορά που γίνεται η κουβέντα για την ακρίβεια, είναι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, η ακρίβεια είναι γιατί διαμορφώνεται από το εξωτερικό και όλα αυτά τα πράγματα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και σε όλες τις εκθέσεις, τις τελευταίες ιδιαιτέρως, μιλάει ότι ο πληθωρισμός οφείλεται κατά 50% στα υψηλά, στα κέρδη, στην απληστία των κερδών, και όχι στο ότι φταίει η μισθή που ανεβάζουν. Μόνο στην Ελλάδα ή παγκοσμίως? Όχι, μιλάμε και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι δεδομένο. Κάθε μια χώρα έχει το πρόβλημά της όπως είναι. Πάει αυτό. Τώρα, εμείς λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχει αυτό το θέμα. Βγάζουν το οποίο πολλά είναι λεφτά, μείζον δηλαδή, θέμα. Βγάζουν πολλά λεφτά. Αυτοί που μπορούν να διαμορφώνουν τις τιμές. Αυτοί που μπορούν να διαμορφώνουν τις τιμές. Προηγουμένως μιλούσαμε για το θέμα της ενέργειας. Πρώτη φορά ακούμε το πρόβλημα με την ενέργεια, ότι έχουν. Πώς το υπόθηκε. Όχι, ότι έχουν πάνω. Πώς το είπε ο πρόεδρος
του ΣΕΒ ότι είναι μη αναμενόμενα κέρδη. Ουρανοκατέβατα. Ουρανοκατέβατα κέρδη. Έτσι, ουρανοκατέβατα. Τι ουρανοκατέβατα, για τις τιμές θα ανεβάσετε. Η λέξη ήταν απρόσμενα και δεν την είπε ο πρόεδρος. Όχι, έχετε δίκιο. Το αμέσως μου ήρθε, το είπε ο κύριος. Το είπε ο κύριος Γιάννης Βαρδενογιάννης. Απρόσμενα. Λοιπόν, ναι, απρόσμενα κέρδη. Ρε παιδιά, πώς ήρθαν εκεί, πετάγανε και τα ήρθαν στι ΣΕΠΕ στι δικέ του. Δεν με πείτε, τι πειράζει. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Και Γιάννης Βαρδενογιάννης δεν έκανα πρόβλημα. Ο άνθρωπος τα είπε δημοσίως, δεν είναι το κρίμα. Όχι, μα στους συμμετόχους του τα είπε. Απρόσμενα δεν είναι και αδιαπροσδόκητα. Απρόσμενα, προαγκατέβατα. Λοιπόν, αυτό έχουμε λοιπόν ένα τέτοιο ζήτημα το οποίο το έχουμε κάθε μέρα, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το ΠΑΣΟ και όλη η αντιπολίτευση το θέτει χοντρά. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο θέμα χοντρό. Όχι μόνο τα διελιστήρια, όχι μόνο οι πολιτές και οι έμποροι της αυτή, αλλά και οι μεγάλες υπερμαρκετάρες. Αυτοί βγάζουν πάρα πολλά κέρδη. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει. Λέμε λοιπόν, εμείς θα θέλαμε να θεσπιστεί ανώτατο συντελεστή κέρδου στην παραγωγή ενέργεια το 5%. Πλαφών. Το έχει δεν είναι δικό μας. Το έχουν κάνει στη Γαλλία, ρε παιδιά. Δεν είναι κάτι πολύ σπόδιο, ας πούμε, που δεν. Δηλαδή κάποιοι το εφεύραν. Δεν είναι. Αυτά τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Συνεχίζω. Δηλαδή οι αντίστοιχοι που έχουν δηλητήρια και λοιπά στη Γαλλία βγάζουν 5% κέρδος. Ναι. Βεβαίως το πολύ μεγάλο στη Γαλλία είναι η ατομική ενέργεια, αλλά είναι άλλα πράγματα. Για την κίνηση περισσότερο. Ανήσυχε όμως αυτό, γιατί η κυρία Λαγκάρτ λέει ότι για τον πληθυσμό φταίνε. Μα είπα, φταίνε για το κέρδος. Ναι. Για το κέρδος. Μα από τα κέρδη βγαίνουν αυτά. Ναι. Και ποινιοδοτούν τα πράγματα. Αν να συνεχίσω για να ξέρω. Ένα γαλατικό χωριό και ζούσαμε μόνοι μας. Λοιπόν, ναι. Έτσι. Άμα δεν πουλήσει εδώ, πάει και πουλάει παραλίπτω. Ναι, αλλά δεν με αφήνετε να ολοκληρώσει τις προτάσεις μας, τις οποίες θα τις κρίνει ο κόσμος. Γιατί μου λέτε, α, δεν λες προτάσεις. Συνεχίζω. Δεύτερο. Εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Μάλιστα. Στη χαμηλότερη τιμή, η οποία γίνεται 0,70 δίνουμε. Οτιδήποτε πάρεις στο λίτρο, 0,70. Αυτό υπάρχει και το 0,36. Λοιπόν, το οποίο και υπάρχουν προτάσεις από την πλευρά, υποδείξα την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατεβάστε αυτό. Όχι, γιατί τα παίρνουμε αμέσως. Κάθε ένα λίτρο που βάζεις, δίνεις και 70 λεπτά να μαζεύονται. Αυτό λοιπόν όλο, αυτό το στοιχείο είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι καύσιμα, θέρμανση και φυσικό αέριο είναι αυτά τα οποία συντείνουν στην αύξηση των προϊόντων, διότι είναι μέσα στην αλυσίδα της παραγωγής. Άρα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Προφανώς η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα από 24% στο 6% και 0% συγκεκριμένα στο γάλα, στις παιδικές τροφές και όλα αυτά. Ακούγαμε τον τελευταίο καιρό που έλεγε, όχι ρε παιδιά, αυτό δεν γίνεται, το έχει κάνει η Ισπανία, δεν πήγε καλά. Και η Ισπανία και η Πορτογαλία και η Κύπρος, η αδελφή, δεν πήγε καλά. Εξαιρετικά. Το κλείσανε. Γιατί δεν το ανανέωσαν. Συνεχίζετε. Όσο το έχουν. Εντάξει, όχι. Τώρα είναι καινούριο. Προσέξτε, τώρα είναι καινούριο. Όχι, άμα πήγαινε καλά θα το ανανέωνα. Απέτυχε και το κλείσανε. Δεν απέτυχε και δεν το κλείσανε. Το IQ μου είναι χαμηλό. Το Νοέμβριο τελείωσε. Κύριε Κώστα, σήμερα το βράδυ στα κοσμητικά επίθετα με έχετε δώσει πάρα πολλά κρέτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι προσωπικά τα θέματα. Πάμε, ναι, πολιτικά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο παρακάτω. Και κλείστε. Έφυγε το κύριο Χαλιτάκη και λέει με την άνεση που έχει. Λέει, βαριέσαι, παιδιά, εντάξει. Ναι, αλλά δεν το κάνουμε τώρα σήμερα, είναι χτες μάλλον, είναι καινούριο. Λέει, γιατί έχουμε να πληρώσουμε. Άμα δεν γίνει αυτό το πράγμα, πώς θα μπορέσουμε να πληρώσουμε, λέει, τα Ραφάλ και τα υπόλοιπα, αν τα χρήματα που έχουμε, που μαζεύουμε από το ΦΠΑ, τα έχουμε και το χαμηλώσουμε το ΦΠΑ, τα μας χρειάζεται για να πληρώσουμε αυτά που έχουμε αγοράσει. Θα επηρεάσει και σε πιο προωθημένη μορφή. Χοντρά τα πράγματα. Είναι πολύ έντονο το ζήτημα και πάρα πολύ σοβαρό. Αυτές είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις, συν τελεία. Το θέμα της έντασης των ελέγχων. Ελέγχων, οι οποίοι είναι ανύπαρκτοι. Στενεύει ο χρόνος. Επίσης δεν έγινε κανένας ελέγχος. 4,5 χρόνια. Η ακρίβεια, ένα μέρος. Κανένας έλεγχος. Εσείς που μας ακούτε κυβερνούσε ΣΥΡΙΖΑ 4,5 χρόνια. Κανένας έλεγχος. Επιμερών σας. Κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ 4,5 χρόνια. Κύριε Καραμαλή, εμείς κυβερνούσαμε. Επιμερών μας χιλιάδες έλεγχοι. Πέστε την ημερομηνία, πότε. Χιλιάδες έλεγχοι. Από το 2015 στο 2019. Κανένας. Μπράβο. Το 19-23 πού είμαστε. Πολύ.
Πολύ. Χιλιάδες έλεγχοι. Είμαστε πολύ. Χιλιάδες έλεγχοι. Ζανάκη, νομίζω είναι πιστεύω ότι είμαστε. Χιλιάδες. Να καταθέσουν ερώτηση βουλευτές. Παρακαλώ πάρα πολύ. Κυρία Χαλάτση, ορίστε. Πώς είναι χιλιάδες. Καταρχάς το θέμα. Να καταθέσετε ερώτηση βουλευτές σας. Παρακαλώ πάρα πολύ. Τελειώνουμε. Τελειώνουμε. Το θέμα της ακρίβειας. Ένα μέρος του είναι εξωγενές και άλλο ένα μέρος οφείλεται στη δομή που έχει η ελληνική οικονομία. Εμείς κρούμε τον κόδωνο του κινδύνου από το 21 για το θέμα της ακρίβειας, πολύ πριν έρθουν τα προβλήματα από τον πόλεμο της Ουκρανίας και ό,τι αφορούσε τα ενεργειακά κόστη. Η κυβέρνηση δυστυχώς κόφευσε και δεν λειτουργήσε προδραστικά, όπως δυστυχώς η παρούσα κυβέρνηση δεν λειτουργεί προδραστικά. Έρχεται μετά τα γεγονότα να παρέμβει. Και αυτό συνέβη και τώρα. Όλο το προηγούμενο διάστημα που κυβέρνησε τα 4 χρόνια... δεν έκανε τους ελέγχους που χρειαζόταν στην αγορά, δεν έλεγξε και δεν έβαλε ανώτατα όρια κέρδους εκεί που θα έπρεπε. Ο υπουργός της έλεγε ότι δεν χρειάζονται, ότι με τις παρεμβάσεις του καλαθιού επιλύεται το θέμα της ακρίβειας. Είμαστε μοναδική χώρα και που έχουμε βάλει πλαφόν στο κέρδος. Και ερχόμαστε σήμερα να λέμε ότι οι αυξήσεις που θα έχουν δοθεί στους μισθούς και στις συντάξεις και όλες οι υπόλοιπες παρεμβάσεις που σωστά γίνονται και ήταν νομοθετημένες ούτως ή άλλως και συνδεδεμένες με την ανεργία και ετεροχρονίστηκαν, ήταν από το 2010, ότι θα λύσουν το πρόβλημα. Δυστυχώς, αυτές οι αυξήσεις δεν θα φτάσουν ποτέ στην τσέπη των καταναλωτών, γιατί έχουν των πολιτών, γιατί η ακρίβεια τις έχει ροκανίσει ήδη. Η ακρίβεια εκτείνεται για μας σε 3 πεδία. Ένα πεδίο αφορά την ενέργεια, ένα πεδίο αφορά τη διατροφή και ένα πεδίο αφορά την κατοικία, που δυστυχώς είναι αυτή που πληρώνει ο πολίτης το 50% περίπου του εισοδήματός τους. Εμείς έχουμε προτάσει και για τα 3 πεδία. Στην ενέργεια έχουμε πει ότι θα έπρεπε να μπει πλαφόν στην τιμή τη λιανική, με τιμή η οποία υπήρχε το Μάιο του 2021, πολύ συγκεκριμένη πρόταση, έλεγχος εάν θα πρέπει να ανασταλεί το χρηματιστήριο ενέργειας, γιατί είμαστε μια ρηχή αγορά και δεν έφερνε αποτέλεσμα. Αύξηση της φορολόγησης στα δηληστήρια, γιατί επέλεξε η κυβέρνηση το χαμηλότερο συντελεστή σε σχέση με την πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί την υποχρέωσή μας εφαρμόσαμε. Και πάμε τώρα στο κομμάτι που αφορά τη διατροφή και την κίνηση. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα με ελέγχους στο σύνολο της αλυσίδας, ηλεκτρονικά τιμολόγια παντού και αν χρειάζεται τα κράτη, δεν είναι για να παρακολουθούν. Όταν υπάρχουν κρίσεις, ακόμη και διατίμηση βάζουν. Με νομοθεσία. Και πάμε στο κομμάτι της κατοικίας, που εκεί έχουμε πολύ ακριβά ενίκεια. Αναστολή ή κατάργηση της Golden Visa, έλεγχος στο Airbnb, κοινωνικές κατοικίες, όχι δάνεια για αγορά. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι να αγοράσουν, λοιπόν, αλλά να νοικιάσουν. Λοιπόν, με κίνητρα για να μπορούν να μπουν στην αγορά ενοικίων κατοικίων. Έχουμε κάνει πρόγραμμα το σπίτι μου, το οποίο πήγε εξαιρετικά καλά και θα συνεχιστεί και για τους νέους από 29 έως 39. Για όσους έχουν δύναμη να αγοράσουν. Δεν μπορούν όλοι, κυρία Καραμαλή, να αγοράσουν και πρέπει να φροντίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ασχολούμαστε με την κατοικία. Και εσάς, κυρίες μου, και δεξιά, να είστε καλά. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα. Πολλά και σήμερα. Λοιπόν, πάμε στις δικές σας παρεμβάσεις. Ξεκινάμε από τον κύριο Ηλία από την Πεντέλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ξενάκη. Γεια σας. Συγχαρητήρια σε εσάς και τον κύριο Κώστα και ιδιαίτερα στο νέο μέλος τον κύριο Στούμπο. Μου είναι πολύ συμπαθής. Να είστε καλά. Λοιπόν, τι έχω να πω. Θέλω να πω το εξής. Έχουμε τον όρο ιδιαιτερότητα και την αναφέρουμε σε πρόσωπα, ηγέτες κλπ. Για ένα θέμα πολύ σοβαρό. Δεν θα το πω για να μην σας δυσκολέψω. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν η ιδιαιτερότητα αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έχει αρνητική σημασία και προσβάλλει το δημόσιο αίσθημα και θέλω να κάνω μια εκτίμηση, θα με ακούσετε, το μήνυμα, δεν είναι αργό. Οι δημοσκοπήσεις για τις οποίες αναφερόμαστε κάθε μέρα θα επιβεβαιώσουν ότι η ιδιαιτερότητα αυτή θα καταρριφθεί από την παράδοση του τόπου. Η παράδοση δεν την ανέχεται, την ερμηνεύει όπως την ερμηνεύει την κλασική της ερμηνεία. Ναι. Τόσο στην αρχαιότητα όσο και στην καινή διαδίκη. Και λέω το εξής τώρα.
Πάω στις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις, ό,τι έπαθε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα το πάθει και η Νέα Δημοκρατία, εάν τολμήσει και φέρει το σύμφω, το γάμο ομοφύλων ζευγαριών. Μάλιστα. Θα έχει την ίδια τύχη. Μάλιστα. Είναι, κοιτάξτε, μην σας φαίνεται παράξενο αυτό που λέει, η παράδοση είναι πολύ ισχυρή. Και ισχυρότερη ακόμα είναι η Εκκλησία, η οποία αγνοείται, και εσείς οι δημοσιογράφοι δυσκολεύεστε. Δεν μου τα πείτε όλα όσα ξέρετε, όσα θέλετε. Τα με καταλαβαίνετε. Όχι. Λοιπόν, κύριε Ηλία μας, πρώτον, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τηλεφώνημα. Δεύτερον, εγώ δεν δυσκολεύομαι καθόλου από την άποψή μου. Πια μεγαλώσαμε. Είμαστε και τρεις μεγάλοι και τη λέμε την άποψή μας, νομίζω, απολύτως ελευθέρως. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε δημοσκοπικές έρευνες. Αλίμονο αν τα δικαιώματα των ανθρώπων τα βάζαμε σε δημοσκοπήσεις. Διότι δημοκρατία σημαίνει να γίνονται σεβαστά και τα δικαιώματα των μειοψηφιών. Να μην γινόμαστε δικτατορίες των μειοψηφιών, δηλαδή μειοψηφίες να καθορίζουν την ατζέντα, αλλά να σεβόμαστε. Γι' αυτό υπάρχει η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα το οποίο φροντίζει να προστατεύονται και τα δικαιώματα αυτών που δεν είναι πλειοψηφία. Αυτό είναι στο δικό μου μυαλό δημοκρατία. Και αλίμονο αν κάθε δικαίωμα ανθρώπινο το βάζαμε και το σε δημοσκόπηση για να μας πει ναι ή όχι, να πούμε εμείς ναι ή όχι. Αυτή είναι η άποψή μου. Την καταθέτω με όλο το σεβασμό. Και, εντάξει, και σέβομαι και την άποψη όλων των υπολείπων που έχουν διαφορετική, και ξέρω πως είναι μειοψηφικό αυτό που λέω τώρα, αλλά αυτή είναι η δική μου άποψη. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Βεβαίως ο καθένας διεκδικεί τα δικαιώματά του με έναν τρόπο, θα έπρεπε, όχι προκλητικό, όχι εριστικό, όχι, με έναν τρόπο δημόσιου διαλόγου και συζήτησης, σοβαρής, υπεύθυνης και με μια αξιοπρέπεια από όλες τις πλευρές. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Στέφανο από τον Άγιο Στέφανο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη και στους εκλεκτούς συναδέλφους σας. Είναι η πέμπτη φορά που σας παίρνω τηλέφωνο για τα φάρμακα των συνταξιούχων, των χαμηλών μισθών, που... που δεν πήραν ποτέ ΕΚΑΣ. Λιγότερο από τους άλλους που έπαιρναν το επίδομα, ναι. Αυτό το ΕΚΑΣ, το ΕΚΑΣ, το ΕΚΑΣ, ναι. Λοιπόν, όλο παίρνετε, χθες είχατε τον κύριο Γεωργιάδη, δεν το ρωτήσατε. Όλο θέλετε να το θυμίσω, να το θυμίσω. Ναι. Σας θυμίζω ότι για μένα που θέλω 60 ευρώ το μήνα το λιγότερο φάρμακα, δεν τα παίρνω. Παίρνω τα μισά μου φάρμακα, δεν μου φτάνουν τα χρήματα. Δεν με ενδιαφέρει ούτε τι κάνει ο κύριος Κασελάκης με τον σύντροφό του, ούτε τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε τι κάνει ο κύριος Αντρουλάκης. Λοιπόν, γιατί δεν το φέρνετε το θέμα, να του πείτε πώς γίνεται. Δεν παίρνει το ΕΚΑΣ γιατί βγήκε σε σύνταξη μετά το ΕΚΑΣ. Τι θα κάνει με τα φάρμακα, θα πληρώνει 25 και 10 και 25% και ο άλλος δεν θα πληρώνει που παίρνει 700 ευρώ. Θα πληρώνει ο άλλος με τα 400. Και το ξεχνάτε συνέχεια. Συγγνώμη για το έντονο. Καλά κάνετε, και μας μαλώνετε. Έχετε δίκιο. Το ξεχάσαμε. Μέσα στα, δεν ξέρω πόσα, 50, 40, 30 τουλάχιστον θέματα που ρωτήσαμε χθες, αυτό το λησμονήσαμε. Εντάξει, έχετε δίκιο. Δεν έχω να πω τίποτα. Απολογούμε γιατί το ξεχάσαμε. Και άλλα ξεχάσαμε βέβαια. Ελπίζω πως την επόμενη φορά είναι ο κύριος Γεωργιάδης, είναι τακτικός, έρχεται εδώ πέρα, απαντάει. Είναι το Γεωργιάδη, είναι... Τώρα επειδή είμαστε και τρεις εδώ μαζί που μας το είπατε, ένας από τους τρεις θα το θυμηθεί σίγουρα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ κύριε Στέφανε. Ευχαριστούμε πολύ. Και γιορτή του αυτό το μήνα. Στέφανε, γιορτάζουν μέσα στον Δεκέμβριο νομίζω. Νομίζω γιορτάζουμε στο Δεκέμβριο. Επίσης άσχετο. Ψάξα να το βρεις, να σιγουρευτούμε κιόλας. Κάνε μια δουλειά εκεί πέρα. Έλα, για να μην πω, έλα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Δημήτρη από τον Παγκράτη. Καλησπέρα σας. Κύριε Ξενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα στο πάνελ. Καλησπέρα σας. Εγώ θα ήθελα να πω ότι χρόνια τώρα ακούω από τις διάφορες, από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, ότι θα δώσουν τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Ναι. Η σημερινή κυβέρνηση με την κατάθεση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου κάνει μια προσπάθεια. Σωστή βέβαια είναι η μεταβίβαση ακινήτων να μην γίνεται με μετρητά, όπως και προς τη σωστή κατεύθυνση είναι η φορολόγηση των αυτοαπασχολούμενων και των επαγγελματιών.
με βάση ένα ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Ναι. Υπάρχουν βέβαια αντιδράσεις από τους επαγγελματίες, αλλά η πλειοψηφία των πολιτών φαίνεται κατά 60% να συμφωνεί με αυτή τη φορολογική μεταρρύθμιση. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα οι πολίτες είναι όρημοι και θέλουν να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις τόσο στο φορολογικό σύστημα, όσο και στη δικαιοσύνη, όσο και στη παιδεία με την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Και πιστεύω ότι εάν η κυβέρνηση δείξει τόλμη, δεν θα χάσει, αλλά θα ωφεληθεί. Μάλιστα. Και ένα άλλο θα ήθελα να πω, ένα δεύτερο βήμα που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών και των POS με το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό το ακούω τόσα χρόνια και δεν γίνεται τίποτα. Τώρα ακούω πάλι ότι θα γίνει στις αρχές του 2024. Πιστεύω ότι θα γίνει. Και πιστεύω ότι αυτό θα είναι και το μεγάλο βήμα για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια, η φοροδιαφυγή κατά 100% δεν μπορεί να παταχθεί. Καλά, πού θέλετε να γίνει αυτό. Τουλάχιστον ένα 50% θα είναι προς όφελος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. 27 Δεκεμβρίου, Χρήστο. Μάλιστα, γιορτάζουν οι Στέφανοι. Και ο κ. Κασελάκης, λοιπόν, γιορτάζει 27. Δεν θα είναι εδώ όμως, θα λείπει. Το διάβασα και εγώ, κάτσε να δούμε όμως. Θα είναι στην Αμερική, λέει. Θα πάει στο σπίτι του να κάνει γιορτές όπως όλοι οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, έχει και η οικογένεια εκεί. Πάμε στην κυρία Παρασκευή από την Ηλιούπολη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Ξενάκη, και στους συνεργάτες σας. Ορίστε. Και ιδιαίτερως η αγάπη μου στον κύριο Στούμπο, του είχα δυναμία. Είναι συμπαθέστατο. Δεν είστε η μόνη. Θέλω να πω. Ναι, το ξέρω. Ντρέπομαι για την κατάδεια της χώρας μου. Ντρέπομαι για τη φτωχοποίηση των συνανθρώπων μας, όπως άκουσα χθες εκείνη τη γιαγιά, πάραξε η καρδιά μου. Και τόσο και εμείς το ίδιο. Παίρουν, ναι, το ξέρω. Και παίρνουν τηλέφωνο και ρωτούν σαν τους. Δεν θέλω να πω τη λέξη για αυτά τα ψίχουλα που θα τους δώσει η κυβέρνηση. Σαν να είναι επέτειες. Ναι, ναι, σαν θέλω να, είναι να ρωτήσω γρήγορα την κυβέρνηση. Γιατί δεν φορολογεί τους εφοπλιστές που είμαστε η ναυτιλία, πρώτη διαβάζω στον κόσμο, με κέρδη που δεν προλαβαίνουν να τα διαβάσουν, να τα μετρήσουν, να διαβάσουν λέω. Με τα πλοία τους αύξησαν το στόλο, παραπέρσι λέει το Αγίου Νικολάου, ψηφίσαν την εθελοντική φορολόγησή τους. Δεύτερον, γιατί δεν φορολογούν τους τραπεζίτες που τους ανακεφαλοποίησε ο ελληνικός λαός, που τους τελευταίους και πετσοκόψαν συντάξεις και μισθούς, τα ξέρουμε όλοι, σε 9 μήνες τους τελευταίους του 23 με 3 δισεκατομμύρια κέρδη. Εάν φορολογούσε τους τραπεζίτες με το 22% από το 1 ευρώ όπως φορολογεί τον κάθε ελεύθερο επαγγελματία της γειτονιάς, θα μαζεύανε 700 εκατομμύρια. Για δε φορολογεί οι ολιγάρχες της ενέργειας και των καυσίμων με κέρδη δις. Και τελευταίο, γιατί δε φορολογεί τις 150 χρηματιστηριακές εταιρείες με κέρδη 10,5 δις, με δική τους απολογία, το 22, θα μάζευε τότε το κράτος 3 δις. Παραπάει τώρα να φορολογήσει τον κάθε ελεύθερο επαγγελματία της γειτονιάς. Εδώ στη γειτονιά μας, κύριε Ξενάκη μου, δεν πατάει κόσμο στα μαγαζιά, μόνο στο σούπερ μάρκετ. Και εγώ προσωπικά δεν έχω πάρει τίποτα, ούτε υποδήματα, ούτε ρούχα, τίποτα. Κοιτάω να καλύψω τις υποχρεώσεις μου. Βαράνε μύγες οι άνθρωποι. Μάλιστα. Αλλά η κυβέρνηση αυτή, κατά τη γνώμη μου, είναι υπάλληλοι του κεφαλαίου και δεν πρόκειται ποτέ, ποτέ να κοιτάξουν το λαό. Αυτά ήθελα να πω σύντομα. Να είστε καλά. Είμαι πολύ στεναχωρεμένη με την κατάδεια αυτή τη χώρα. Και δεν το άξιζε του Έλληνα αυτό το πράγμα. Καλώς... Δεν το άξιζε, λυπάμαι. Καλό σας βράδυ, κυρία Παρασκευή. Να είστε καλά, με υγεία. Λοιπόν, πάμε στο πέρα μας. Τον κύριο Κωνσταντίνο, καλησπέρα σας. Κύριε Κωνσταντίνο, μας ακούτε από το πέραμα. Ναι, καλησπέρα σας, κύριε Ξενάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα, σας ακούμε. Σε εσάς και στον κύριο Κώστα και στον κύριο Στούμπο. Ορίστε, παρακαλούμε. Αν θυμάστε, κύριε Ξενάκη, έχουμε ξαναμιλήσει μαζί, είναι η δεύτερη φορά που σας παίρνω. Δεν θυμάμαι, ναι. Ήτανε πάλι με για τη ΔΕΗ μιλήσαμε. Αν θυμάστε τότε που τους είπα γιατί βάζετε τους πάροχους μέσα και τότε εκείνη την περίοδο είχατε και τους βουλευτές εκεί. Ναι, δεν θυμάμαι. Και κανένας δεν πήρε το λόγο να πει μία κουβέντα για αυτά που είπαμε. Γιατί δεν το κάνετε αυτό. Δηλαδή... Και τώρα... Και το πράγμα συνεχίζεται τώρα και είναι ακόμα χειρότερα. Τώρα έχετε μέσα 6 πάροχο και για τη ΔΕΗ 7. Ήρθουν δηλαδή, έχουμε 6 κουταμπάστες απάνω στη ΔΕΗ, αν είναι δυνατόν. Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε αυτό. Από... Και βάζετε και βγάζουν τώρα και τις κάρτες, όλες αυτές τις κάρτες που είδατε, πλέον κόκκινες, κίτρινες, πορτοκαλί. Καλύτερα, τι κάνει, τι
κόλπα είναι αυτά. Δηλαδή, θα παίζουμε τρίλιζα τώρα, δεν θα παίζουμε τον παπά. Μονόπολη. Κόκκινη λοιπόν. Δεν έχει. Γιατί είμαι κι εγώ παθόν, σας το λέω τώρα. Αν είναι δυνατόν, λέω τώρα, να ρίξουμε να το ρίξουμε στον παπά τώρα από εδώ και πέρα. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνη. 800 ευρώ μου στείλανε για τη ΔΕΗ τότε. Κύριε Κωνσταντίνη, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ήταν η περίοδο προφανώς πέρσι. Με τη ρήτρα προσαρμογής, όταν κάναμε αυτή την κουβέντα, πριν από 1,5 χρόνο δηλαδή, γιατί δεν θυμάμαι τηλεφώνημα, τότε που ερχόντουσαν λογαριασμοί που ήταν από 150 ευρώ είχαν πάει 500, από 300 είχαν πάει 700 και ούτω καθεξής, που οι άνθρωποι παθαίναν κεφαλικά, αλλά πάλι μόλις ανοίγαν τους λογαριασμούς. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Μαριάννα από το Περιστέρι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Ξενάκη. Γεια σας, κυρία Μαριάννα. Θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με αυτά τα Άγια Αναδρομικά. Τα πια. Καιρό έχετε να μας τηλεφωνήσετε. Μετά από τόσο καιρό, τι γίνονται. Καιρό έχετε να μας τηλεφωνήσετε. Πάρα πολύ καιρό, μήνες, πάρα πολλούς. Δεν θυμάστε τι τον είμαι. Θυμάμαι. Ποια αναδρομικά όμως από όλα, κυρία Μαριάννα μου. Ποια αναδρομικά από όλα. Έχετε κάνει, συγγνώμη, έχετε κάνει κάποια προσφυγή για τα αναδρομικά. Όχι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, για να μην. Εγώ δεν θέλω να λέω δυσάρεστα, δεν θέλω να λέω ευχάριστα, αλλά αναδρομικά χωρίς να υπάρχει προσφυγή δεν υπάρχουν, κύριε Κόνστα, έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ό,τι είναι να πάρουν αναδρομικά ακόμα, δεν ξέρω αν έχουν να παίρνουν ακόμα, ό,τι πήρανε και ό,τι ενδεχομένως έχουν να πάρουν, είναι μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει προσφυγές. Σωστά. Άρα λοιπόν, να τώρα, κυρία Μαριάννα μου, με όλη μου την αγάπη θέλω να σας πω ότι δεν περιμένετε κάτι. Αν κάτι να αλλάξει. Ρωτήσω όμως να ρωτήσω όμω κάτι. Να με ρωτήσετε, ό,τι θέλετε. Αυτοί ήδη δεν λέγανε μην πάμε. Αυτό να... τώρα είναι μια ιστορία που την έχουμε συζητήσει πολλές φορές και πριν τις εκλογές, αν θυμάστε, τη συζητάγαμε σχεδόν κάθε μέρα. Ναι, όντως είχε ακουστεί αυτό. Πρέπει να το πω ότι είχε ακουστεί. Mm. Και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, και όχι μόνο τη μία. Από σειρά κυβερνήσεων. Και από την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ακούτησαν παράγοντες που λέγανε μην κάνετε προσφυγές γιατί ό,τι ως κερδίσετε θα πάρουν όλοι. Σωστά. Θα γίνει η διεύρυνση. Δεν έγινε. Έχετε δίκιο, κυρία Μαριάννα μου, έχετε απόλυτο δίκιο. Χίλια δίκια έχετε σε αυτό το θέμα. Υπάρχει μια υποκρισία. Ο Δημήτρης λέει υπάρχει μια υποκρισία και έχει ένα δίκιο. Ευχαριστούμε για το τηλεφώνημα και να μας ακούσουμε. Τη χάρηκα εγώ προσωπικά που σας άκουσα, να που είστε καλά, να είστε καλά. Λυπάμαι που δεν έχω να σας πω καλά νέα. Πάμε στον κύριο Νίκο από το Νέο Κόσμο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Τενάκη. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κόνστα, από ό,τι βλέπω είναι παντογνώστης. Όχι παντογνώστης. Οφείλω να μου απαντήσει μάλλον τη λέξη ο κύριος Κόνστας είναι υπέρ του πλουσίων ή των φτωχών γενικώς, γιατί βλέπω και απαντάει στους κυρίως απέναντι τους πώς το λένε, και δεν βλέπω να δίνει κάποια σαφή παρά να λέει υπέρ της κυβερνήσεως, υπέρ της κυβερνήσεως, υπέρ της κυβερνήσεως. Ο λόγος μήπως τα παίρνει από εκεί και όχι αντί να μας δώσει και εμάς. Ναι. Ο κύριος Κόνστας δουλεύει σκληρά στον ιδιωτικό τομέα επειδή είμαστε σειρά στη δημοσιογραφία πολλά χρόνια και από εκεί αμείβεται, από τον ιδιωτικό τομέα, για πάρα πολλά χρόνια. Έχει τις απόψεις του. Τώρα δεν του κάνω εγώ τον προστάτη, αλλά επειδή τον ξέρω πάρα πολύ καλά, οφείλω να το πω. Και εγώ διαφωνώ μαζί του σε πάρα πολλά, και όχι μόνο εδώ μέσα, και όταν είμαστε έξω, τσακωνόμαστε πολλές φορές. Και όποιος διαφωνεί, και διαφωνούμε. Τι θα κάνουμε τώρα. Αλλά μην αδικούμε απόψεις επειδή δεν συμφωνούμε τις δικές μας, και αυτό αφορά όλους μας, και εμένα πρώτα. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, άρα αυτά έχω να πω για τον φίλο Χρήστο Κόνστα, με τον οποίο. Συμφωνώ όσο συμφωνώ και με τον Δημήτρη αναλογικά σε διάφορα θέματα όμως. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ζαφύρη από τη Σαλαμίνα. Μάλιστα. Γεια σας, κύριε Ζαφύρη. Καλησπέρα σε όλους τους κυρίους. Γεια σας, γεια σας. 22 του Νοέμβρη πήγα να πάρω από την Alphabank το ATM. Το ATM. Και μου πήρε την κάρτα μέσα γιατί δεν θυμόμουν, κόλλησα το PIN. Αχ, το έχω πάθει και εγώ 2-3 φορές. Ναι, το έχω πάθει και εγώ. Ναι. Μου στείλανε μετά από 2 μέρες ένα μήνυμα ότι θα σας στείλουμε την κάρτα. Έχει περάσει πόσος καιρός, παίρνω τηλέφωνο, με βάζουν στην αναμονή. Ο ένας μου λέει δεν είναι η ειδικότητά μου, ο άλλος δεν είμαι έτσι. Εγώ είμαι αναπηρία 85%. Και σήμερα κατέβηκα κάτω στον Πειραιά για να κάνω τις εξετάσεις μου. Και πήγα στην Αγία Τριάδα απέναντι που είναι η Alphabank
να πληρωθώ από το ταμείο. Και μου λέει κάποια κυρία εκεί ότι μέχρι τις 12 πληρώνουμε. Να πάει να φύγετε, κύριε, γιατί είναι 5-6 άτομα και δεν προλαβαίνει ο υπάλληλος. Ναι. Λοιπόν, τι είναι, λαϊκή είναι, τράπεζα είναι, τι είναι, δεν ξέρω, τι να σας πω. Έχω μείνει χωρίς λεφτά. Μάλιστα, κύριε Ζαφύρη, κανονικά από ό,τι ξέρω με την ταυτότητά σου, μόνο μπορείς να έχεις πράξει να έχεις λογαριασμό στην τράπεζα. Έτσι, δεν είναι. Ναι, απλώς πήγε μετά τις 12 και τώρα έχουν βάλει άλλο ωράριο. Τι μπορεί να έχει, 12 η ώρα. Όχι, έχουν βάλει τώρα πια ότι δεν μπορεί. Οι συναλλαγές με το κοινό γίνονται στις συγκεκριμένες ώρες. Α, ναι. Έχει αλλάξει αυτό, ναι. Μάλιστα. Όσο και τις κάρτες, εγώ για να είμαι ειλικρινής, τα τελευταία χρόνια, και εγώ το παθαίνω συχνά αυτό, γρήγορα τις αλλάζουν πια. Δεν κάνουν αυτό που κάνανε παλιά. Τι στέλνουν τώρα. Ένα μήνα και ένα μισή μήνα. Τώρα σε λίγες μέρες τις στέλνουν συνήθως. Πέσατε στην περίπτωση, νομίζω, και στη μία και στην άλλη. Ευχαριστούμε πολύ που μας τηλεφωνήσατε ωστόσο. Προλαβαίνουμε άλλο ένα τηλεφώνημα. Κυρία Μαργαρίτα από το Περιστέρι. Ναι, ναι, θα μιλήσω εγώ, είμαι ο άντρας. Θα μιλήσω εγώ. Α, ο σύζυγος. Πώς σας λένε. Πώς σας λένε. Βαφιάδης Γιώργος. Κύριε Γιώργο, σας ακούμε. Α, λοιπόν, να μιλήσω κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Θέλω να πω ότι το νομοσχέδιο αυτό που πάει να περάσει ο κ. Μητσοτάκης είναι απαράδεκτο. Για πέστε. Είναι ένας κεφαλικός φόρος και τίποτα άλλο. Ναι. Λοιπόν, δεύτερο, αποκλεί εισόδημα από άλλες πηγές. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, αν έχω εγώ παίρνω από νίκια 20 χιλιάρικα και αν του βγάζω μηδένατη επιχείρηση, θα με βάλει φοροκλέτη, φοροφυγά. Δεν τα πιάνει. Ή δεν πιάνει το οικογενειακό εισόδημα. Είναι δυνατόν. Αυτά. Έχει γυναίκα, βρει ο άντρας, υποτίθεται. Βγάζει 25 χιλιάρικα. Από άλλες πηγές. Δεν τα πιάνει. Μόνο από μισθωτές υπηρεσίες. Δηλαδή να έχεις μαγαζί και το βράδυ κάνει delivery. Πού να το πιάσει έτσι. Δηλαδή πού ακούστηκε αυτό. Μια έχω 20 χιλιάρικα από νίκια. Παίρνουμε κι άλλα από 10.000 από τόπους. Παράδειγμα λέμε. Λοιπόν. Και δεν σα πιάνει. Και μόλις μου λέει. Κύριε Βαφιάδη, καταρχήν ευχαριστούμε που μας τηλεφωνήσατε. Πιάσαμε το 11.30, έχει τελειώσει το όριο της εκπομπής, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία μπαίνουν και θα τα κουβεντιάσουμε και αύριο και μεθαύριο που το φορολογικό μπαίνει στην Ολομέλεια της Βουλής για να ψηφιστεί την Πέμπτη τα μεσάνυχτα κατά πάσα πιθανότητα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους που είστε σήμερα μαζί μας, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 παρα 10 το βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους, καλή συνέχεια, να προσέχετε τον εαυτό.